Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Συχνά πυκνά καλεσμένοι μας εδώ που είναι από διάφορα κόμματα, από όλα τα κόμματα σχεδόν της Βουλής, συζητάμε για τα προβλήματα τα καθημερινά και ένα από τα προβλήματα που αναφέρουν κυρίως η αντιπολίτευση είναι το πρόβλημα στο χώρο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αποφασίσαμε σήμερα να κάνουμε μια συζήτηση, παρουσία του κυρίου Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση. Με την κυρία Ματίνα Παγωνή, πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ. Καλησπέρα κύριε Παγωνή. Καλησπέρα. Με τον πρόεδρο, τον κύριο Γιαννάκο της ΠΟΕΔΗΝ. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε. Με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, τον κύριο Πλαθανισιώτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τον κύριο Δαγρέ, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος, είναι ο μόνος αντιπρόεδρος εδώ, οι υπόλοιποι είναι πρόεδροι. Όχι, εγώ είμαι αντιπρόεδρος. Σε τι πράγμα? Στην Νέα Δημοκρατία. Α, ναι. Ακόμα? Βεβαίως. Δεν έχει αλλάξει αυτό. Όχι, το έχει μείνει το ίδιο από το 2016. Έμεινε έτσι. Τιμή ένα γενικά. Τιμή ένα, δεν υπάρχει, ναι. Τρεις πρόεδροι. Και κάποιος άλλος ήταν. Και ο Χατζηδάκης. Και ο Χατζηδάκης. Ναι. Δηλαδή που θα είστε μετά που θα συγκρουστείτε μετά το Μητσοτάκη. Ποιοι θα συγκρουστούμε? Λέω ρε παιδί μου, κάποια στιγμή ο Μητσοτάκης θα πει φεύγω. Μετά το Μητσοτάκη θα είμαστε με πι. Πώς θα συγκρουστούμε? Λοιπόν, ο κύριος Δαγρές, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου και βέβαια ο φίλος και καλός συνάδελφος, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος από τον υπός.gr και το ραδιόφωνο του Αλφα, το Κρέλιο 989. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την κυρία Παγώνη, αν μου επιτρέψετε κύριε Υπουργέ, για να ακούσουμε τα βασικά προβλήματα τα οποία έχουν οι γιατροί, τα οποία συχνά πυκνά σας τα λένε. Βγαίνετε εσείς τηλεοράσεις, τα υπερασπίζεστε τις δικές σας τις θέσεις, αλλά. Καταρχάς να ξεκαθαρίσω. Ορίστε. Όχι μόνο να σε επιτρέπω να ξεκινήσω με την κυρία Παγώνη. Επιβάλλεται. Όχι μόνο επιβάλλεται, αλλά αφετηριακά θα πω ότι σε έχω λατρεία. Δεν αρχίσαμε καλά. Κάηκα. Εγώ είπα έχω λατρεία, δεν είμαι εσύ λατρεία. Λοιπόν. Λοιπόν. Γιατί σας έχω βγάλει στο ραδιόφωνο και μου τα λέτε. Δεν πιστεύω επειδή είναι μπροστά. Πάντα και στον υπουργό τα λέω. Γιατί δεν μου τα λέμε, να. Ναι, δεν επειδή είναι μπροστά να αλλάξουμε. Τα είπαμε και πότε, πριν ένα μήνα πάλι. Λοιπόν, να πούμε το εξής, ότι η υγεία είναι το πιο δύσκολο υπουργείο που υπάρχει. Είναι για μας το Υπουργείο Βόμβα, έτσι λέγεται. Σημαίνει ότι όποιος πάει εκεί πρέπει να πετύχει δύο πράγματα. Και πρέπει να είναι πετυχημένος υπουργός μόνο να κάνει δύο πράγματα βασικά. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, να φύγουν τα ράντζα από τα νοσοκομεία. Και δεύτερον, να μειωθούν οι αναμονές από 8 ώρες στις 3, γιατί πρέπει να κάνεις και κάποιες εξετάσεις, με 4. Ναι. Τότε θα πετύχει ο υπουργός. Μέχρι τώρα δεν έχει πετύχει κανένας, σας το λέω εγώ. Κανείς. Λοιπόν, ο Άδωνης Γεωργιάδης δίνει εξετάσεις. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο τέλος. Θα τις περάσει, δεν τις περάσει, αυτό δεν το ξέρω. Δεν το κοπείς εξετάσεις του υπουργού. Όχι, όχι. Να ξέρεις γενικά. Πάντως, για να πούμε, πρέπει να πούμε κάτι το οποίο είναι σημαντικό ξεκινώντας αυτή τη συζήτηση. Το έχω πει κι άλλες φορές, απουσία του Υπουργού και απουσία ανθρώπων που είναι στο χώρο σας, ότι για να λειτουργήσει το Υπουργείο Υγείας δεν αφορά μόνο τον Υπουργό αυτό. Αφορά συνολικά τις κυβερνητικές πολιτικές. Αποφάσεις κυβερνητικές είναι. Ακριβώς. Πόσα λεφτά δίνουν στους προϋπολογισμούς οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Όχι μία αυτή, αλλά όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά. Λοιπόν, κύριε Χατζή, εμείς όταν συναντηθήκαμε, βάλαμε τα εξής θέματα στον Υπουργό. Είχαμε πει το θέμα του μισθολογίου που είπε θα το δει. Αλλά δεν είναι δικό του θέμα, είναι του οικονομικών. Όμως κατάλαβε ότι δεν είναι δυνατόν να μείνουμε σε αυτό το μισθολόγιο. Πήραμε αυτό το 10% που μας δώσανε πριν ένα χρόνο, αλλά αυτό είναι στην ουσία 4,98% σε εμάς καθαρά. Όσον αφορά το θέμα των εφημεριών, αυτό μας το έκανε και πρέπει να με δίκη σε μερικά πράγματα. Δηλαδή, ζητήσαμε την φορολόγηση των εφημεριών, γιατί εμείς πληρώνουμε πάρα πολλά χρήματα όσον αφορά τη φορολόγηση των εφημεριών. Του το ζητήσαμε ότι πρέπει να ξεχωριστά οι εφημερίες, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, να φορολογούνται. Δεν είναι δυνατόν έτσι όπως ήταν το πακέτο. Αυτό μας το έκανε και πρέπει να το πω, γιατί έτσι είναι, πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και του ζητήσαμε μετά να προχωρήσει γρήγορα τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία. Διότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις, πάρα πολύ μεγάλες ελλείψεις, όχι σε όλα τα νοσοκομεία, αλλά εάν είχε φτιαχτεί ο υγειονομικός χάρτης που έχει να φτιαχτεί από το 2012, θα ξέρανε ανά πάσα στιγμή σε ποια νοσοκομεία και ποια κέντρα υγείας χρειάζονται ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί και για τα δύο παλεύουμε. Και επιπλέον ζητήσαμε και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Η επαρχία, τα νησιά μας, που είναι χωρίς γιατρούς το καλοκαίρι, αλλά δεν μας ενδιαφέρει μόνο για τον τουρισμό. Μας ενδιαφέρει και για τους κατοίκους να αισθάνονται ασφαλείς και το χειμώνα σε αυτά τα μέρη. Ένα πακέτο κινήτρων.
από τα κίνητρα αυτά δόθηκαν, όμως πρέπει να συμπληρωθούν τα δάνεια 3 χρόνων. Δηλαδή, ένας γιατρός νέος πάει στη Λίμνο π.χ., θα μείνει 3 χρόνια και μετά, αν θέλει να μείνει, μένει. Όμως, να ξέρει ότι μετά θα μπορεί να γυρίσει σε ένα μεγάλο νοσοκομείο και να πάει ο επόμενος. Έτσι, τα κίνητρα αυτά, μαζί με τα οικονομικά, τη στέγη και την εκπαίδευσή του, είναι ένα πακέτο που μπορούν οι νέοι γιατροί να πάνε και να μην έχουμε προβλήματα όπως έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, τι κάνουμε, μετακινήσεις από τα μεγάλα νοσοκομεία για 15 ημέρα, πάνε στα νησιά, πάνε από εδώ, πάνε από εκεί. Όμως στα νοσοκομεία δημιουργούνται προβλήματα με το να φεύγουν οι γιατροί. Γιατί και εδώ είναι εφημερίες, υπάρχουν. Το γεγονός ότι έχει πει πολλές φορές και ο ίδιος ο κ. Γεωργιάδης, αλλά και η κυβέρνηση και οι κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν την άποψη, μα έχουμε κάνει πάρα πολλές προσλήψεις στον χώρο της υγείας. Οι προσλήψεις όντως, τα νούμερα που έχει πει υπάρχουν, αλλά εμείς τι θέλουμε πάνω σε αυτό. Δεν είναι επαρκές το θέλουμε, νούμερο. Πρώτον, το οποίο... δεν είναι επαρκές και θέλουμε. Επειδή είναι πολύ το επικουρικό προσωπικό, όντως κάνανε προσλήψεις επικουρικό προσωπικό. Δεν το αμφισβητεί αυτό κανείς. Δεν το αμφισβητεί. Όμως θα θέλουμε να γίνουν μόνιμοι, να πάνε στις κενές οργανικές μόνιμες θέσεις και να προχωρήσουν γρήγορα. Όντως από 556 οι κλίνες ΜΕΘ φτάσανε στο επικόβιτ 1050 και τώρα είναι γύρω στις 970. Όντως γίνανε αυτά. Αλλά εμείς θέλουμε ακόμα περισσότερο, ούτως ώστε να ενισχυθεί το σύστημα υγείας, να ενισχυθούν τα νοσοκομεία και να σας πω και κάτι. Βγάλαμε αξιοπρεπώς 3 χρόνια το COVID, ναι. Ενώ συγκριτικά με άλλες χώρες που τις βλέπατε στην τηλεόραση, Μπέργαμο και άλλες χώρες που γινόταν εκεί πέρα, πεθαίναν στους διαδρόμους οι άνθρωποι. Ναι, εδώ υπάρχει όλα ένα ζήτημα αυτά, που είπατε λοιπόν, για τις ΜΕΘ. Τα συζητήσαμε, τα συζητήσαμε μαζί του. Σύμφωνοι. Και νομίζω ότι θα προχωρήσουν. Ένα για τις ΜΕΘ που λέτε και θέλω να το ακούσει και ο κ. Υπουργός και στη συνέχεια αφού τις ακούσετε να δώσετε τις απαντήσεις σας. Ήταν ένας άνθρωπος στο Αγρίνιο, ο οποίος μεταφέρθηκε. Η Πάτρα δεν είχε διαθέσιμη μονάδα ΜΕΘ εκείνη την ώρα. Και πιο κοντά ήταν στην Καλαμάτα. Πέθανε ο άνθρωπος. Αυτά είναι ζητήματα όμως. Μην αρχίζετε. Μην αρχίσετε τώρα να τα βάλουμε ένα-ένα. Γιατί... Ο άνθρωπος αυτός, αφού πω και θερμά συλληπιτήρια στην σήμερα μας το στείλανε αυτό το email και το διαβάσαμε όπως σας το λέω. Ο άνθρωπος αυτός δεν πέθανε γιατί δεν βρήκε ΜΕΘ. Δυστυχώς ο άνθρωπος αυτός είχε ένα πάρα πολύ σοβαρό τροχαίο. Ναι. Όταν τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ, είχε μηδρίαση ήδη. Ήταν άνθρωπος που θα πέθαινε. Σας λέω ότι μας μεταφέρανε. Το λέω, μην νομίζουν οι συγγενείς και έχουν τον πόνο μέσα του ότι ήταν η ΜΕΘ το πρόβλημα. Δυστυχώς, πραγματικά θλίβομαι πολύ γιατί ήταν ένας νέος άνθρωπος στους 8 χρόνων. Είχε... Χτύπησε άσχημα. Δεν υπήρχε τρόπος στην ανθρώπινη ιατρική να σωθεί. Να πάω στον κύριο Γιαννάκο, να ακούσουμε και εσάς παρακαλώ. Να δώσει απαντήσεις σε εσάς και μετά τους άλλους δύο κυρίους. Νίκο, μπορεί να κάνεις ερωτήματα στον Υπουργό. Ορίστε. Θέλω να μας πείτε τα βασικά, γιατί εσείς είστε πρωτοστατείτε και στην επαναστατική λογική του πράγματος, διότι σας βλέπω συχνά πυκνά με τις ντουντούκες, με πανό και τα αρέστα. Λοιπόν, να πούμε το εξής. Τα έχουμε μεταφέρει στον Υπουργό πάρα πολλές φορές. Εμείς είμαστε ανήσυχοι για το μέλλον της δημόσιας υγείας, γιατί βλέπουμε ότι εδώ και πολλά χρόνια δεν αντιμετωπίζεται η γενεσιοργός αιτία που δημιουργεί τα προβλήματα, που είναι η χρηματοδότηση. Οι δημόσιες δαπάνες υγείας, και μιλάμε για έναν κατήφορο μετά τα μνημόνια, όχι τώρα, τελευταία μόνο, είναι 5,5% του ΑΕΠ. Ο μέσος όρος της χώρας της Ευρώπης είναι 7,5%. Με τέτοιες δαπάνες, όσο φιλότιμο προσωπικό κι αν έχουμε, και έχουμε πολύ φιλότιμο προσωπικό, εμείς δεν καταστροφολογούμε με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, γιατί έτσι είναι σαν να συκοβαδούμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Προσπαθούμε, όπως είπε και η κυρία Παγώνη πριν, με συνεχείς μετακινήσεις, με εξαντλητικά ωράρια να προσφέρουμε ασφαλείς υπηρεσίες. Δεν προλαβαίνουμε όμως και ταλαιπωρούνται οι ασθενείς, κινδυνεύουν ασθενείς και ταυτόχρονα ιδιωτικοποιούνται οι υπηρεσίες, παρότι έχουμε ένα από τα πιο ιδιωτικοποιημένα συστήματα στην Ευρώπη. Παράδειγμα, τα απογευματινά χειρουργεία μπορεί να λέει ο Υπουργός ότι οι ασθενείς εξυπηρετούνται, αλλά όμως καλύτερα θα ήταν να μην πληρώνουν οι ασθενείς τα απογευματινά χειρουργεία, να μπορέσουμε να ανοίξουμε το 40% των χειρουργικών αιθουσών, προκειμένου να χειρουργούνται οι ασθενείς δωρεάν και όχι να πληρώνουν χρήματα. Πράγματι, στα μετά την πανδημία. Νοσοκομεία πάντα μιλάμε, ναι. Εγώ θα πω και τα στοιχεία. Πράγματι, μετά την πανδημία, έχουμε περισσότερο προσωπικό, περισσότερες ΜΕΘ, έχουμε περισσότερα χειρουργικά τραπέζια
Και έχουμε έναν πολύ σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε γιατί δεν έχουμε επαρκές προσωπικό. Τους ειδικευμένους εννοείται. Να σας πω, τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή έχουν 45.000 προσωπικό που υπηρετεί, 25.000 είναι οι συμβασιούχοι, οι οποίοι και αυτοί λογίζονται στο σύστημα. Από τους 45, 25. Συν 25. Συν 25. Οι οποίοι λογίζονται και αυτοί στο σύστημα και έχουμε 90.000 και πλέον οργανικές θέσεις. Άρα δηλαδή, αν τους συνυπολογίσουμε όλους, 20.000 είναι κενές οι οργανικές θέσεις. Εδώ λοιπόν, πράγματι, οι ανάγκες έχουν αυξηθεί. Το είπε η κυρία Παγώνη πριν. Άλλες οι ανάγκες του 2012 με τους οργανισμούς, άλλες σήμερα. Οι ΜΕΔ διπλασιάστηκαν, είπα και πριν, χειρουργικά τραπέζια και τα λοιπά, και ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός. Εδώ λοιπόν, τι κάνουμε? Η κυβέρνηση ανακοινώνει, πράγματι, ανακοινώνει προσλήψεις. Αλλά έχουμε μια ανακύκλωση του ίδιου του προσωπικού. Δηλαδή, συμβασιούχοι ή μόνιμοι που υπηρετούν σε άλλα νοσοκομεία επιλέγουν ένα άλλο νοσοκομείο ή γίνονται μόνιμοι και έτσι δεν προστίθεται νέο προσωπικό στο σύστημα. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ελκυστικό το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Υπάρχει και κάτι άλλο, γιατί άκουσα τον Υπουργό, θα μας τα πει και ο ίδιος, που έλεγε, και να βάλετε μια ονοτελεία για να απαντήσει σε αυτά τα δύο, για να πω και στους άλλους δύο κυρίους. Ναι, μόνο να πω το τελευταίο, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως, για να κάνουμε ελκυστικό το Εθνικό Σύστημα Υγείας, πρέπει να δώσουμε κίνητρα να αυξήσουμε τους μισθούς. Έχουμε τους μισθούς του 2011. Για το νοσηλευτικό προσωπικό, να σας πω, ο νέος νοσηλευτής παίρνει 800 ευρώ το μήνα. Και όχι επί 14 όπως ήταν τότε, επί 12. Ο τραυματιοφορέας 690 ευρώ το μήνα. Ο βασικός, κυρία... μιλάτε τώρα. Όχι ο βασικός, όλος ο μισθός. Όλος ο μισθός. Με τέτοια λεφτά λοιπόν, δεν μπορείς να προσελκύσεις ή και ο γιατρός. Με αυτό ήθελα να του πω τώρα, ότι ενώ λέει ότι πρέπει να δώσουμε κάποιοι διαγωνισμοί. Είναι ζήτημα του Υπουργείου να δώσει τους μισθούς. Έλεγε... Είναι ζήτημα του Υπουργείου Οικονομικών, σαφώς. Αλλά από εκεί και πέρα όμως πρέπει αυτά να τα δούμε. Αυτά πρέπει να τα δει ο κύριος Χατζηδάκης. Αυτά και άλλα πολλά πρέπει να δει ο κύριος Χατζηδάκης, που είναι ο έτερος αντιπρόεδρος, για να συνέλθει. Γιατί ξέρετε, άμα. Το λέω για πολλούς υπουργούς, δεν το λέω για τους συγκεκριμένους. Άμα και ο υπουργός δεν έχει πατήσει, δεν έχουν βραχεί ποτέ τα παπούτσια του. Έχει ένα θέμα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είχατε πει ότι είναι οι διαγωνισμοί άγωνοι πολλές φορές, μου λέγατε προσφάτως. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Με αυτό το μισθό μπορεί να πάει ένας άνθρωπος να δουλέψει? Δεν θα προτιμάει, δεν θα προτιμήσει να πάει σε μια κλινική, σε μια χώρα του εξωτερικού που θα πάρει διπλάσια ή τριπλάσια χρήματα? Ακόμα και νοσηλευτής, έτσι. Καταρχάς, να ανταγωνιστούμε στο μισθό τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης δεν μπορούμε. Δηλαδή, αν μου λέτε, υπάρχει δυνατότητα το ελληνικό κράτος να δώσει στον επιμελητή Β τα χρήματα που παίρνει ο επιμελητής Β στη Γερμανία? Όχι, δεν μπορεί. So simple as that. Άρα, κάποιοι ιατροί θα πάνε στη Γερμανία. Όμως, για να είμαστε δίκαιοι, δεν είναι τόσο μεγάλη η ροή όσο λέμε, και στα μεγάλα νοσοκομεία δεν έχουμε άγωνους διαγωνισμούς. Άγωνους διαγωνισμούς έχουμε κυρίως στα περιφερειακά νοσοκομεία. Εκεί είναι. Στα μεγάλα νοσοκομεία που έχουν κόσμο. Εξέλιξη επιστημονική, που έχουν μια οντότητα. Άλλο ενδιαφέρον, εντάξει. Ναι. Δεν είναι. Είναι για τόσο γεννηματά, δεν λέω την κυρία Παγώνη. Δεν είναι μικρό πράγμα. Δεν είναι γεννηματά, είναι ένα βαρχίδα, νοσοκομείο μεγάλο. Κάνει πράγματα μέσα ιατρικά που το κατάσχουν σε πολλές περιπτώσεις μέσα στην πρώτη δεκαπεντάδα νοσοκομείων της Ευρώπης. Δεν είναι τόσο μικρό πράγμα να είσαι γιατρό στο γεννηματά. Εκεί θα πάει λοιπόν άλλο. Εντάξει, το να πάει σε ένα περιφερειακό νοσοκομείο είναι πιο δύσκολο γιατί έχει και άλλες παραμέτρους. Και εκεί είναι που βάλαμε και τα κίνητρα. Α, για να τον πάρω λίγο τώρα και να απαντήσω και στους δύο. Δεν είναι μόνο ο μισθός, κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Είναι και το εργασιακό περιβάλλον. Όταν οι γιατροί καλούνται να κάνουν εφημερίες εξαντλητικές και να μην μπορούν να έχουν μια ανθρώπινη κατάσταση στο εργασιακό τους περιβάλλον, τους διώχνει και αυτό. Ξαναλέω. Σήμερα το προσωπικό του ΕΣΥ είναι περισσότερο παρά ποτέ. Άρα μην δημιουργούμε προβλήματα και πανικό στο θέμα. Δεν είναι επαρκές. Ποτέ δεν θα είναι επαρκές. Θα είναι, άμα εσύ. Εγώ δεν ξέρω ποτέ να έχω ακούσει. Από το οργανόγραμμα, όλοι οι συνδικαλιστές, όλοι οι εκπρόσωποι των γιατρών λένε ότι υπάρχουν. Εγώ δεν διέκοψα κανέναν και πριν έχω έναν ιρμό. Η κουβέντα περί οργανικών θέσεων. Δεν έχετε φύγει ότι χάνετε τον ιρμό σας εύκολα. Η κουβέντα περί οργανικών θέσεων, οργανισμών δηλαδή, και πλήρωση είναι μια πολύ θεωρητική συζήτηση. Να εξηγήσω. Θεωρητική, δεν είναι πρακτική, δηλαδή δεν υπάρχουν κενά στα νοσοκομεία, για παράδειγμα. Να εξηγήσω γιατί είναι θεωρητική. Είναι στα νοσοκομεία, υπάρχουν παντού γιατροί. Να εξηγήσω γιατί είναι θεωρητική. Σήμερα έχουμε επικουρικούς, μονίμους και ειδικευμένους
86.000 και λοιπόν προσωπικό νοσηλευτικό όλα μαζί το παγκόσμιο. 86.000. Οι οργανικέ θέσει είναι πράγματι 90.000 κάτι. Α, θα μπορούσε να πει ο κύριο Γιαννακό, μα λείπουν όχι 20.000 που λέει, αλλά μα λείπουν, ξέρω εγώ, αν βγάλω του δικαιωμένου έξω και να πω ότι δεν θα πάμε να του μετράμε. Ακούσω καθ' την ερμηνεία, εγώ θέλω να είμαι δίκαιο, είναι ξέρω 10.000 τα κενά. Ναι. Οι οργανισμοί μιλάνε για νοσοκομεία που δουλεύουν στο 100%. Τα νοσοκομεία μα, το κατά κύριο μέρο, δουλεύουν κάτω από το 50%. Μην βλέπετε ότι έχει ουρά το γεννηματά, είναι το γεννηματά. Αν βάλουμε τα 128 νοσοκομεία του ΕΣΥ, είναι ζήτημα αν τα 28 δουλεύουν πάνω από το 70%. Όλα τα άλλα είναι κάτω από το 50. Όταν ο οργανισμός είναι για το 100 και δουλεύει κάτω από το 50, τα κενά είναι, όπως καταλαβαίνετε, πολύ θεωρητικό θέμα. Διότι έλεγε θέλω 10 για να δουλεύω 100. Όταν δουλεύει 4, δεν θέλει 100, δεν θέλει 10, θέλει 6. Άρα δεν είναι έτσι. Δηλαδή είναι στελεχωμένα όλα τα νοσοκομεία. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή σε εφημερίες που κάνουν το κόστος και ταλαιπωρούνται. Κατά κανόνα είναι. Εκεί που ταλαιπωρούνται δεν είναι στα νοσοκομεία που έχουν τα κενά. Είναι στα μεγάλα νοσοκομεία. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Οι γιατροί λένε, βγαίνουν και λένε και καταγγέλνουν ότι δεν έχουμε προσωπικό να βοηθήσει. Σου λέω τώρα τι λένε τα νούμερα. Ξαναλέω. Ναι, το νούμερα, να πάει κάποιο και να ταλαιπωρηθεί. Εσείς, κύριε Γεωργιάδη, στη μεγάλη εφημερία. Ο πολίτης, όμως, που το να πάει κάποιο και να ταλαιπωρηθεί σε μια μεγάλη εφημερία στο Γεννηματά ή στο Αττικόν ή στον Ευαγγελισμό. Ναι, θα ταλαιπωρηθεί είναι η απάντηση. Γιατί όμως θα ταλαιπωρηθεί? Γιατί θα επιλέξει να πάει σε αυτά τα νοσοκομεία. Η μισή από όσους μπαίνουν στα νοσοκομεία αυτά στην εφημερία, το 50%, είναι περιπατητικοί ασθενείς. Δεν είναι από το ασθενοφόρο, δεν είναι από το ΕΚΑΒ. Είναι από που ξεκίνησαν. Για μισό λεπτό. Είναι από που ξεκίνησαν. Πρωτοβάθμια που είναι. Είναι από που ξεκίνησαν και μέθα να πάω στον Ευαγγελισμό. Άντρια, πάει στον Ευαγγελισμό, πάει στην Παμακάριστο, που εμφερέει την ίδια μέρα, δεν θα περιμένει ούτε 5 λεπτά. Αλλά θέλει να πάει στον Ευαγγελισμό. Γιατί θέλω τον Ευαγγελισμό καλύτερο. Φταίει ο ασθενής τώρα. Ναι, είναι. Η λέξη φταίει, εγώ δεν τη βάζω. Μα αυτό είπα. Εγώ ερμηνεύω το φαινόμενο. Λέτε ότι φταίει ο ασθενής. Όπως η Αττική Οδός, που είναι μια τέλεια οδός. Έχει 6 λωρίδες από τη μία, 6 λωρίδες από την άλλη. Δεν έχει ούτε ένα φανάρι, ούτε ένα ανισόπεδα. Έχει άπλα πας από την μια άκρη με την άλλη. Μποτιλιάρι. Άμα φύγουν όλοι Κυριακή βράδυ από το παραλία, μποτιλιάρι. Γιατί μποτιλιάρα πρώτα τέλειο δρόμο. Είναι αυτό, ότι πάνε όλοι ναι, μαζί στα δύο νοσοκομεία. Στα τρία μεγάλα νοσοκομεία που σας ανέφερα, που είναι τα τρία βασικά νοσοκομεία, όπως στην εφημερία μπορεί να περιμένει πραγματικά από πολλές ώρες, ο πραγματικός λόγος καθυστέρησης είναι η πολύ μεγάλη. Για να σας θέσω ένα ερώτημα εδώ, κύριε Υπουργέ. Η πολύ μεγάλη προσέλευση όμως, η μισή, θα μπορούσε να μην είναι σε αυτά τα νοσοκομεία. Για μισό λεπτό, έθεσε ένα θέμα ο κύριος Γιαννάκος. Άρα. Τα νοσοκομεία αυτά πληρώνουν σε ένα μεγάλο βαθμό την καλή τους φήμη. Εγώ δεν κατηγορώ κάποιον που θα επιλέξει να πάει στο γεννηματά. Γιατί σου λέει: έχω αυτή την παγόνη, την ξέρω, την πιστεύομαι, τον πτώχη, ξέρω εγώ, του άλλου γιατρού, του καλού. Και θα πάω εκεί. Το σέβομαι. Απλώς θέλω να εξηγήσω ότι στους νόμους της φυσικής υπάρχει έννοια του περασμένου χώρου. Ναι, λοιπόν. Όσους γιατρούς για να βάλεις, αν πάνε όλοι εκεί, θα πω για περιμένουμε. Μισό λεπτό, Μιχάλη, μισό λεπτό. Ακούστε μία ερώτηση. Είπε κάτι προηγουμένως ο κ. Γιαννάκος που εμένα μου κάτσε. Και για τον κάποιοι πάνε, λέει, στον ιδιωτικό τομέα. Προσέχτε, γιατί μιλήσαμε για τα νησιά και αυτό τα. Αυτό τώρα αμέσως μετά. Ένα λεπτό, αυτό είναι το ερώτημα που για μένα είναι καυτό. Όταν, ας πούμε, παρατηρώ σε συγκεκριμένο νησί των Κεκλάδων, στην Πάρο συγκεκριμένα. Είναι γνωστό ότι κατοικοδρεύεται εκεί τα καλά. Βεβαίως, ναι, ναι. Πολλά χρόνια τώρα, 20 χρόνια. Το κέντρο υγείας δεν είναι στελεχωμένο, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι. Δηλαδή, ούτε ο Ριλά δεν είχε το καλοκαίρι. Βασανίστηκε ένας φίλος μου, τρέχαμε τέλος πάντων. Αλλά τι παρατήρησα όμως. Και εδώ παρακαλώ, θέλω να δώσετε την απάντησή σας. Επειδή αυτό δεν είναι στελεχωμένο επαρκώς, για τους X λόγους που εσείς ξέρετε, έχω δει ότι τα τελευταία 6-7 χρόνια, και ο Νίκος έρχεται, το ξέρει, έχουν βγει σαν μανιτάρια ιδιωτικά κέντρα. Για τα πάντα. Μόνο χειρουργία δεν κάνουν αυτοί. Για τα πάντα έχουν βγει ιατρικά κέντρα. Άρα ο κόσμος λέει: πού να πάω? Τρεις γιατρούς έχει. Ο ένας είναι ορθοπαιδικός, ο άλλος είναι δερματολόγος. Τι να πάω να κάνουμε, αφού δεν έχει παθολόγο. Με ένα βασικά πράγματα. Θέλω να πω: αυτό είναι ένα ζήτημα. Κέντρα υγείας. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Κέντρα υγείας κανονικά, επειδή είναι πρωτοβάθμια κέντρα υγείας, δεν πρέπει να έχουν ειδικευμένους γιατρούς. Τα κέντρα υγείας πρέπει να έχουν παθολόγο, αντεπαιδίατρο και νοσηλευτές. Αυτό θα πει πρωτοβάθμια. Γενικούς και γενικούς γιατρούς. Αυτό λέω: παθολόγο και γενικό. Αυτό λέω: παθολόγο γενικότερο, αυτό εννοώ. Το ότι μου λέτε δεν έχει ορειλά. Εγώ θέλω να έχουν ορειλά όλα τα κέντρα υγείας, δεν θα νησιά, γιατί είναι κάτι που παχαίνει συχνά. Επειδή είναι η θάλασσα, γι' αυτό. Ναι, συμφωνώ. Αλλά δεν είναι ότι υπολοιπόμεθα των παγκοσμίων στάνταρτ. Εντάξει, μα γιατί μιλάμε. Τώρα μπορεί ο κύριο Χατζή να θέλει το κέντρο υγείας πάρουν να έχει τα πάντα. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί να μην θέλω. Καλά κάνει και θέλετε. Δεν πληρώνω φόρους, κύριε.
Πάμε τώρα. Όχι, δεν με τον παρντών. Μία-μία. Πληρώνω φόρους ή δεν πληρώνω. Μία-μία δουλειές. Μου λέτε εσείς ο άλλος Γιώργος, σας ακούω συχνά πυκνά. Περισσόλευτο, αφήστε το μία-μία. Μου λέτε αναβαθμίζουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα κέντρα υγείας. Να το εξηγήσω. Και πάω το καλοκαίρι, λέει παιδιά, έλεγα με το φίλο μου τον Πάνο, το έχει αναβαθμίσει. Τι αναβαθμίσει, ρε, αφού δεν έχει. Να το εξηγήσω. Ούτε οριλά. Είπε ο κύριος Γιαννάκος, συγγνώμη, Μιχάλης, και το λέει σε πολλές συνεντεύξεις του και έχω ξανά απάντητα παντό και λέει. Και είναι σωστό αυτό που λέει. Λέει, ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 7,5 του ΑΕΠ. Ναι. Στην Ελλάδα είναι 5,5. Άρα, γκρόσο μότο, είσαι δύο μονάδες του ΑΕΠ κάτω. Ναι. Αν βάλεις μονάδες του ΑΕΠ τώρα 2,2 δισεκατομμύρια, είσαι 4,4 δισεκατομμύρια το χρόνο κάτω. Φοβερό. Ναι. Είναι πολλά τα λεφτά. Ναι, ναι, πολλά. Καλά, αν μου δίναν 4,4 δισεκατομμύρια παραπάνω, θα είμαι ευτυχισμένος. Δεν, δεν θα σας πω ότι αν μου τα δώσουν δεν θα τα πάρω. Θα είμαι ειλικρινής. Πάμε να το δούμε λίγο από την άλλη μεριά. Αν πας να συγκρίνεις, τι κάνουν οι άλλες χώρες Ευρώπης. Σταδιακά λέμε να σας τα δω. Αν πας να συγκρίνεις, θα τα συγκρίνεις όλα. Ναι. Δηλαδή, ο μέσος όρος της Ευρώπης στην επιχορήγηση από τους φόρους μας του ασφαλιστικού συστήματος είναι 10. Εμείς για να κρατάμε τις συντάξεις εκεί που τις έχουμε σήμερα δίνουμε 15. 5 μονάδες το ΕΠ παραπάνω στο ασφαλιστικό, επειδή 2,2 είπαμε πριν, 5, 2, 10, 10, 11 δισεκατομμύρια παραπάνω. Δίνουμε στις συντάξεις. Θα ήθελε να πει ο κύριος Γιαννακός να κάνουμε έναν κανόνα ίδιο μέσο όρο στις συντάξεις με την υγεία, με την άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα είχαμε κατά μέσο όρο 300 ευρώ με 350 κάτω τη συντάξη όλων των Ελλήνων για να πάνε στην υγεία. Αν δεν θέλει να το πει αυτό. Γιατί δεν το βλέπετε σαν φαντάζομαι δεν θα το πει. Το πάτε ποσοστιαία. Και φαντάζομαι δεν θα το πει. Να πάρουμε το ίδιο. Όσο παίρνει και η Ευρώπη. Φαντάζομαι δεν θα το πει. Το πάτε ποσοστιαία. Προσπαθώ να εξηγήσω με τους αριθμούς ότι τώρα. Οι κυβερνήσεις διαχρονικά στην Ελλάδα κάναν μία επιλογή. Αυτό και είπαν. Και είπαν. Μεταφέρω μεγαλύτερους πόρους στο ασφαλιστικό για να διατηρήσω ένα αλφα μεγαλύτερο επίπεδο συντάξεων από αυτά που κανονικά θα παίρνει οι συνταξιούχοι μέσα των ενσύμων του. Να σου το πω πολύ απλά. Προφανώς αυτά τα παραπάνω που βάζω εκεί, από κάπου αλλού τα παίρνω. Καταλαβαίνετε, σας λέω. Άρα όλα αυτά είναι θέματα πολιτικών επιλογών και όχι εύκολων. Κλείνω την παρένθεση. Εγώ σας είπα ένα παράδειγμα όμως. Πώς μπορεί να οδηγηθεί. Εγώ προσπαθώ να εξηγήσω υγεία, με απλά λόγια πώς λειτουργούν τα δημόσια οικονομικά. Αυτό. Εμείς είπαμε σε μια σταδιακή. Προσπαθώ να εξηγήσω με απλά λόγια πώς λειτουργούν τα δημόσια οικονομικά. Εμείς, να ξέρετε, λεφτά από το σύμπαν δεν έχουμε. Τα λεφτά τα δικά μας διαχειριζόμαστε. Και με κάποιο τρόπο να τα μοιραστούμε με έναν τρόπο που να δουλεύει το σύστημα. Ξαναλέω, αν με ρωτήσετε σε σοβαρά, πιστεύετε κύριε Υπουργέ ότι υποχρηματοδοτείται η υγεία στην Ελλάδα? Το πιστεύω. Η υγεία στην Ελλάδα υποχρηματοδοτείται. Θα έπρεπε να παίρνει κατά τη γνώμη τουλάχιστον 1,5 δισεκατομμύριο παραπάνω. Αυτά μας λείπουν κάθε χρόνο και τα βλέπουμε στα claw back και στις διάφορες άλλες φασαρίες που περνάμε. Αν μου πείτε, ο κύριος Χατζηδάκης, προηγουμένως ο έτος αντιπρόεδρος, τα κρατάει ενώ τα έχει και δεν τα δίνει γιατί είναι κακός άνθρωπος? Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι γιατί οι πολιτικές μας επιλογές μας έχουν δώσει να δίνουμε κάπου αλλού. Αυτό είναι πολιτικές επιλογές και προτεραιότητες που δίνουμε. Επιλέγουμε οι συνταξιούχοι να μην χάσουν σύνταξη. Η ιδιωτική δαπάνη, η κρατική χρηματοδότηση στην υγεία, κύριε Γεωργιάδη, όμως. Το επιλέγουμε. Στο νοικοκυριό, στον ασφαλισμένο. Έχουμε 35% ιδιωτική δαπάνη. Άλλο πράγμα. Γιατί είναι άλλο πράγμα? Όταν τα νοικοκυριά αναγκάζονται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν για την υγεία του. Πάμε να το εξηγήσω και αυτό. Τι να το εξηγήσετε? Με αυτό που είπατε για καλά, εσεί ξέρετε καλύτερα. Μένα δεν χρειάζεται να εξηγήσω. Όχι, δεν. Πείτε, δεν χρειάζεται από τίποτα. Ναι, αυτό που λέει. Θέλω να το συνδυάσετε με το. Η ιδιωτική δαπάνη δεν είναι μόνο κακό πράγμα όπως νομίζει ο κόσμος. Είναι και πολύ καλό πράγμα. Ανάποδα είναι. Να το εξηγήσω γιατί. Να στο εξηγήσω γιατί να το καταλάβω. Τι θα πει ιδιωτική δαπάνη? Ο κ. Χατζηδάκη δεν μα τα λέει. Τι θα πει ιδιωτική δαπάνη? Στην Ελλάδα έχουμε πράγμα τη δεύτερη ψηλότερη ιδιωτική δαπάνη για την υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε η δεύτερη ψηλότερη. Η Ελλάδα πάντα ήταν ψηλά, ήταν τώρα. Από χρηματοδοτείται το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δηλαδή η Βορειοευρωπαία και η υπόλοιπη Ευρώπη που έχει το 17 και 20% στην ιδιωτική δαπάνη είναι κορόιδα. Πάμε. Πήγα στο Λουξεμβούργο για να καταλάβουμε τι θα πει αυτό. Πριν πάμε στο Λουξεμβούργο. Όχι, πρέπει να το καταλάβουμε. Όχι, να το απαντήσετε. Δεν θα το καταλάβουμε. Δεν κάνω ερώτηση. Διαφημίσεις. Δεν τα ξέρουμε όλα επειδή βγαίνουμε στο ραδιόφωνο. Πρέπει να εξηγήσουμε λίγο πώς λέμε αυτά τα πράγματα. Ναι, αλλά πρέπει να κάνω διαφημίσεις. Δεν τα ξέρουμε όλα. Να μην κάνω διαφημίσεις. Κύριε Υπουργέ. Να με αφήσετε να το πω αυτό, το εξηγήσω. Να πάω για ένα παράδειγμα, είναι δευτερόλεπτα. Θα σας μετρήσω. Ωραία. Πας λοιπόν στη χώρα που λέτε Λουξεμβούργο. Η πλουσιότερη χώρα της Ευρώπης. Η ιδιωτική δαπάνη πολύ χαμηλά. Θέλει μια κυρία να κάνει ασυμπτωματική προληπτικό έλεγχο με ψηφιακή μαστογραφία. Συγκεκριμένο σας λέω, πράγμα, το έχω ελέγξει. Όχι. Είναι μόνο στο δημόσιο σύστημα, δεν έχει ιδιωτικό σύστημα. Ξέρεις πόσο είναι μέσα στους αναμονής? 16 μήνες.
Ξέρεις τι κάνουν οι κυρίες στο Λουξεμβούργο. Παίρνουν το αυτοκίνητο, πάνε στο Βέλγιο και στην Ολλανδία. Στην Ελλάδα θα πάνε την άλλη μέρα στη βιοιατρική, στο Ιατρόπολη, στο Αφιδέα. Τα πλέον ΕΟΠΗ. Και έχει συμμετοχή του ασφαλισμένου. Ναι, δεν θα έχει 16 μήνες αναμονή, αλλά θα έχει μεγαλύτερη ιδιωτική δαπάνη. Αν σας πω όμως, καταργώ την ιδιωτική δαπάνη. Και περίμενα 16 μήνες. Τι θα προτιμήσει να τα δει. Είμαστε καλύτερα από το Λουξεμβούργο, μα λέει. Σε αυτό είμαστε καλύτεροι. Είμαστε πολύ καλύτεροι. Σε αυτό είμαστε καλύτεροι. Συγκεκριμένη εξέταση. Σε αυτό είμαστε καλύτεροι. Σε αυτό ο κόσμος πηγαίνει στις εφημερίδες. Σε αυτό είμαστε καλύτεροι. Και είναι άρα, λοιπόν, ράτζα, κύριε Γεωργιάδη. Γι' αυτό είναι καλύτερο. Ράτζα είναι άλλο πράγμα πάλι. Μου αλλάζετε συνέχεια, παιδιά, για να κάνετε αντιπολίτευση. Όταν ο άνθρωπος θέλει να αποφύγει το ράτζο, βάζει τα χρήματά του να πάει στο ζωτικό. Μα τι λέμε τώρα για τις εξειδικευμένες εξετάσεις. Στο αντιπολίτευτικό σας μένος συγκρατηθείτε. Ξαναλέω. Εγώ δέχομαι να κάνει κάποιος αντιπολίτευση, αλλά συγκρατημένη. Ξαναλέω, λοιπόν. Η ιδιωτική δαπάνη που στην Ελλάδα πάντα πολύ υψηλή στην υγεία, δεν είναι τωρινό φαινόμενο, έχει αρνητικά ότι πληρώνεται την τσέπη σου, έχει και θετικά. Ισχυρίζομαι ότι σήμερα η παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που μου είπατε προηγουμένως, στην Ελλάδα, λόγω της προσβάσεως όλων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΗ σε όλα τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, είναι εξαιρετικά υψηλό επίπεδο. Το αντίθετο από ό,τι είπατε. Καταλάβατε, σας λέμε όμως ότι αυτό είναι μια προώθηση του ιδιωτικού συστήματος υγείας και όχι του εθνικού συστήματος υγείας, το οποίο το για να κονομάνε κάποιες μεγάλες εταιρείες και μεγάλοι όμιλοι. Πρώτα απ' όλα, το εθνικό σύστημα υγείας δεν είναι μόνο το δημόσιο, είναι όλα. Είναι όλα, ναι. Και δεύτερον, δεν ισχύει αυτό που λέτε, γιατί οι μεγάλοι όμιλοι των διαγνωστικών κέντρων έχουν ζημίες λόγω του Clawback, δεν έχουν κέρδη. Ναι. Αντιθέτως, λόγω του συμβάσματος με τον ΕΟΠΗ, δίνουμε σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή στην πραγματικότητα εξαιρετικά υψηλές υπηρεσίες. Ναι. Είναι έτσι, κύριε Δανάκη, ότι δεν είναι. Ακριβώς, βέβαια, αυτό που θα λέγα εγώ. Εσείς θα πείτε ότι έχετε μεγάλο κλουμπάκ. Ναι, αλλά στην πραγματικότητα αγοράζει ο ασφαλισμένος πολύ φθηνότερα από ό,τι πρέπει να έχει υπηρεσίες. Πολύ φθηνότερα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Φύγει από το μισό λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Λέω πρόεδρε, έτσι είναι, απλά πράγματα. Δεν τα ξέρετε όλα, κύριε Παναγιωτόπουλο. Δεν έχετε γίνει δήμον στην υγεία που εξεγείρισε κάθε μου φράση. Όχι, όχι, κύριε. Τι θα κάνω, είναι δουλειά μα τώρα ότι εδώ πέρα. Το εθνικό σύστημα υγείας είναι καλύτερο του Λουξεμβούργου. Είναι καλύτερο της Βόρειας Ευρώπης. Συγχαρητήρια, κύριε Γεωργιάδη. Νομίζω ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι όντως το εθνικό σύστημα υγείας είναι κόσμο. Μια χαρά αντιλαμβάνεται ότι πριν φτιάξουμε τον ΕΟΠΗ, όταν είχαμε τα ιατρία του ΙΚΑ, περίμενε γιατί για να κάνει μια εξέταση αίματος δύο μήνες. Συγγνώμη, τώρα, τώρα την κάνει την ίδια μέρα. Ναι, το ξέρει. Γιατί έχετε υποβαθμίσει το δημόσιο σύστημα υγείας, κύριε Γεωργιάδη, και δίνετε τις δαπάνες στον ιδιώτη. Λοιπόν, είναι απλά τα πράγματα. Θα κάνω όμως τώρα και θα επανέλθω με εσάς, γιατρέ, για να μας πείτε. Για να ξεκαθαρίσω, εγώ τον ιδιώτη δεν θεωρώ εχθρό μου ούτε κακό άνθρωπο. Κανείς δεν τον θεωρεί. Εσείς τον θεωρείτε κακό. Όχι, δεν τον θεωρώ. Άμα λέτε, τα δίνετε στον ιδιώτη με τέτοια γιατί έχετε υποβαθμίσει τις δημόσιες υπηρεσίες. Κακό. Εγώ δεν τον θεωρώ κακό. Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ, κύριε Γεωργιάδη, ως ασφαλισμένος, με αναγκάζετε να πάω στο απογευματινά και σε διακρίνω. Τα πάτε και Σοβιετική Ένωση. Ναι, εντάξει. Και στην Κούβα πηγαίνει μια χαρά. Σοβιετική Ένωση τώρα δεν γίνεται. Άμα έρχομαι στο Μουάν για να ακούω τον κύριο Παναγιωτόπουλο ότι είναι κακό ο ιδιώτη και γιατί δεν μελετά τον ιδιώτη. Βάζετε λέξεις που δεν είπα. Δεν είπα ότι είναι κακός ο ιδιώτης. Άρα υποβαθμίζετε το δημόσιο τομέα για να κάνετε χρωτή κονδυλίκο. Μετά τις διαφημίσεις θα σας πω και γι' αυτό και σε αυτό κάνει λάθος. Ναι, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι με εσάς, γιατρέ, και εσάς, κύριε Δαγρέ, για να ακούσουμε και τα θέματα για τα φάρμακα. Υπάρχουν πολλά παράπονα, κύριε Γεωργιάδη, ότι ακριβήρανε πολύ. Ακούσαμε και τον κύριο Δαγρέ και θα πάτε. Όχι, να κάνω διαφημίσεις, να μην πάω. Πώς θα ζήσουμε εμείς. Εσείς γιατρός, δείξε ανάσανε 100. Είναι από ιδιώτες, όμως είναι κακοί. Προσέξτε, μην σας... Πάμε διαφημίσεις. Γιατρέ μου, εσείς σε δείξε ανάσανε 100. Εδώ... 100, δεν υπάρχουν πια αυτά. 100, ναι, και με, πώς το λένε, με απόδειξη. 80 χωρίς, μου λέει ο γιατρός. Όχι ότι αυτή είναι καλύτερη. Στον Καρατσίνη 10 ευρώ όμως. Πού στο? Στον Καρατσίνη 10. Στο Κερατσίνι ο ιδιώτης γιατρός 10. Μόνο η συνταγογράφηση. 10 ευρώ μόνο η συνταγογράφηση. Μόνο για να μου γράψει επιβίωση. Διαφημίσεις, παιδιά. Έλατε. Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας. Να πάω σε εσάς, γιατρέ. Κάτι θέλατε να πείτε προηγουμένως, σας διάκοψα. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω το εξής. Αυτή τη στιγμή, σίγουρα, το ΕΣΥ είναι καλύτερα στελεχωμένο από ό,τι προηγούμενα χρόνια και 100% είναι πολύ αναβαθισμένος ο ιατροτεχνολογικός του εξοπλισμός. Καμία αντίρρηση. Απ' την άλλη μεριά όμως, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι η δομή λειτουργίας
του ΕΣΥ είναι δεκαετιών. Και εδώ τίθεται το ζήτημα. Με αυτή τη δομή λειτουργίας που έχει, μπορεί να ανταποκριθεί στη σημερινή κατάσταση? Κάποιες επιπλέον προσλήψεις είναι ικανές να μειώσουν τις ουρές και τα ράτζα? Προσωπική μου γνώμη, όχι. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε κάποια διαφορετικά πράγματα. Βλέπουμε ότι στην Παραμεθόριο γίνονται συνέχεια προκηρύξεις και βγαίνουν άγονες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι προφανώς κάτι δεν πάει καλά με τις προκηρύξεις. Αν παραδείγματος χάρη έχεις μια δουλειά και ζητάς έναν υπάλληλο και βγάζεις συνέχεια αγγελίες και ξανά αγγελίες και δεν σου έρχεται υπάλληλος, κάτι δεν πάει καλά στην αγγελία σου. Ας πάμε λοιπόν για τις παραμεθόριες περιοχές. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ξέρουμε πολύ καλά ότι η χώρα μας είναι περικυκλωμένη κακά τα ψέματα από όχι καλούς φίλους, τόσο από βορρά όσο και από ανατολάς. Ο πληθυσμός στις παραμεθόριες περιοχές φθήνει, άρα τι πρέπει να σκεφτούμε? Πώς θα μπορέσουμε να στείλουμε ανθρώπους να μείνουν σχετικά μόνιμα εκεί, με μία ελπίδα να μείνουν μόνιμα εκεί? Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στα νησιά? Το αν θα δώσουμε κάποια χρήματα παραπάνω ή το ότι δεν υπάρχουν σπίτια για να μείνει οι γιατροί και το υπόλοιπο προσωπικό, οι νοσηλευτές, οι τεχνολόγοι και όλοι αυτοί? Όπως γνωρίζετε καλύτερα από μένα, και στην Πάρο, παραδείγματος χάρη, που την ξέρετε πολύ καλά, τα σπίτια νοικιάζονται από Οκτώβριο μέχρι Μάιο. Ναι, έτσι. Σπίτια δεν υπάρχουν. Άρα θα πρέπει λοιπόν να σκεφτεί σοβαρά η χώρα τι θέλει να κάνει. Ένας γιατρός, με ειδικότητα, γιατί θέλουμε ειδικευμένους γιατρούς σε αυτές τις περιοχές, θα είναι σε μια ηλικία 32, 35, 38 ετών. Πιθανότατα παντρεμένος και πιθανότατα με κάποιο παιδί. Mm-hmm. Για ποιο λόγο λοιπόν να πάει να μείνει σε ένα νησί εκεί, όταν δεν θα βρει σπίτι? Όταν η γυναίκα του ή ο σύζυγος θα είναι άνεργος, θα πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε. Άρα ένα ζήτημα είναι το να μπορέσουν να βρεθούν σπίτια για όλο αυτό το προσωπικό. Από όσο γνωρίζω και ο υπουργός το ξέρει καλύτερα από μένα, τα περισσότερα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία στα νησιά έχουν πολύ μεγάλους περιβάλλοντες χώρους. Θα μπορούσε λοιπόν να βγει ένα πρόγραμμα να χτιστούν κατοικίες. Ήδη από όσο γνωρίζω, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει ένα project μέχρι το 2030 να χτίσει κατοικίες και ένα ποσοστό από αυτά θα τα παραχωρήσει στο ιατρικό και στο νοσηλευτικό προσωπικό. Ένα κρατήριο είναι αυτό. Ένα δεύτερο ζήτημα τεράστιο είναι ότι πώς θα πάει μια οικογένεια εκεί όταν το κόστος... Η Δήμη πρέπει να βοηθάνε σε αυτά. Η Δήμη είναι μια... Ακούστε με λιγάκι. Η Δήμη και οι περιφέρειες, έτσι, δεν έχουν κωδικούς για τέτοια πράγματα, δεν έχουν χρήματα είναι για τέτοια πράγματα. Είναι όμως κάποιοι που βοηθάνε. Έτσι. Κάποιοι βοηθάνε σε προσωπικό επίπεδο. Όχι, αλλά μέσω της περιφέρειας. Αλλά σε ουσιαστικά. Στη Ρόδο, για παράδειγμα, βγήκε πρόγραμμα που ακούστε με λίγο. Μέρες, ακούστε από τον περιφερειάρχη. Έτσι, ακούστε με λίγο. Όμως αυτό δεν μπορεί, το θέμα είναι να γίνει συνολικά σε όλη τη χώρα και όχι κάποιες περιφέρειες που μπορούν να έχουν την οικονομική άνοιξη να βγάλουν κάποια χρήματα. Ένα άλλο τεράστιο ζήτημα είναι το εξής. Ένα είναι το κατοικίες. Δεύτερον, πρέπει να πάει μια οικογένεια εκεί. Είναι άνεργη η σύζυγος. Γιατί λοιπόν να μην υπάρξει μια κατεξαίρεση όλων των διατάξεων πρόσληψή της είτε στο Δήμο είτε στην περιφέρεια, που σε αυτά τα μέρη έχουμε... Αυτό είναι ένα γενικότερο ζήτημα όμως το οποίο κάνετε λόγο. Δεν αφορά μόνο το Υπουργείο Υγείας αυτό. Όχι, μα μιλάω για μια συνολική πολιτική. Είναι πάντως ένα πρόβλημα μεγάλο στο Υπουργείο Υγείας. Έτσι, μιλάμε για μια συνολική πολιτική του κράτους. Τι θέλει, τι θέλουμε για τη χώρα μας να κάνει. Είναι πρόβλημα η κατοικία όμως. Δεν είναι δύσκολο. Ένα άλλο. Το ξέρω πάρα πολύ καλά γιατί. Έχουμε πολλούς γιατρούς που παίρνουν, μάλιστα ο κύριος Πλεύρης ήταν υπουργός υγείας και διαφερθεί μετά από αίτημα ενός δημάρχου σε νησί μας, είχε πάρει τηλέφωνο και διαφέρθηκε ο κύριος Πλεύρης και πράγματι πήγε εκεί ο γιατρός, ένας ορθοπαιδικός, γιατί έχουν και τέτοια προβλήματα στα νησιά από ατυχήματα. Και μετά από τρεις μέρες έγινε μάχη, ας πούμε, πήγε ο γιατρός, μετά από τρεις-τέσσερις μέρες, πέντε ίσως, με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει: Κοίταξε να δεις, εντάξει, εγώ ήρθα, αλλά με έχουν βάλει και κοιμάμαι σε μια αποθήκη παντοπολίου. Με κάνε ρογαρίφα, αλλά δεν μπορώ να ζήσω. Και μου ζητάνε 600 ευρώ. Πώς θα γίνει τώρα? Μεγάλο νησί αυτό. Εντάξει. Το έχω πει στον κύριο Γεωργιάδη και μάλιστα στον ΑΡΕ είχαμε διαπληκτιστεί με τον υπουργό σε ό,τι αφορά τα Airbnb. Αλλά επέμενε στην άποψή του περί ελεύθερης αγοράς και ρύθμισης από μόνη της. Δεν με άκουσε τότε, δεν πειράζει. Εσύ δεν γίνεται, κύριε Γεωργιάδη? Απαντήσω συνολικά εγώ. Ένα άλλο ζήτημα είναι το εξής. Γιατί είχα πει στους αστικούς ιστούς να το περιορίσετε. Έστω λοιπόν ότι είναι ένας γιατρός να πάει στην ΚΟΠΑ, παραδείγματος χάρη, και η σύζυγός του είναι διορισμένη σε ένα σχολείο στην Τρίπολη.
γιατί να μην υπάρχει άμεση απόσπαση μετακίνηση. Είναι λογικό αυτό. Αυτό συμβαίνει στους στρατιωτικούς, συμβαίνει στους αστυνομικούς, δεν συμβαίνει στον χώρο της υγείας. Απλά πράγματα χωρίς κόστος. Πάμε τώρα για στα νοσοκομεία με τις εφημερίες. Ένας τρόπος ο οποίος θα μπορούσε και θα έπρεπε να το σκεφτούμε σοβαρά είναι να δημιουργήσουμε κέντρα υγείας αστικού τύπου 24 ώρες λειτουργίας. Και γιατί το λέω αυτό. Δεν είναι λογικό στον πόλεμο της εφημερίας, παραδείγματος χάρη στο νοσοκομείο της Νίκης, που εκεί στην εφημερία γίνεται πόλεμος, να είναι δίπλα το απλό το κόψιμο που θέλει δύο οραματάκια, μαζί με τον πολυτραυματία, τον εφραγματία. Άρα, αν είχαμε κέντρα υγείας με τις βασικές ειδικότητες 24 ώρες λειτουργία. Λέγεται πρωτοβάθμια υγεία. Ακριβώς. Και το προσωπικό. Θα μπορούσε λοιπόν αυτά τα περιστατικά να λειτουργούν, αυτά τα, να λειτουργούν σαν κυματοθράψεις. Βάλτε μια άλλο τελεία για να πάω και στον κύριο Δαγρέ για να ακούσουμε τα δικά σας προβλήματα σε ό,τι αφορά αυτό το χώρο. Τι είναι αυτό που κυρίως αντιμετωπίζετε τώρα ως φαρμακοποιοί? Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην καθημερινότητα των φαρμακοποιών είναι η έλλειψη φαρμάκων. Και γιατί είναι η έλλειψη φαρμάκων? Γιατί, για να το πω ανθρώπινα πριν περάσουμε στα στοιχεία, πρώτον εισπράττουμε τη στενοχώρια και τη μήνη του κόσμου. Εντάξει. Γιατί σε εμάς θα τα βγάλει όταν δεν έχει το φάρμακό του. Πολλοί από αυτούς είναι και πελάτες σας τακτικοί, τους ξέρετε, γνωρίζετε τι πρόβλημα έχουν. Ναι. 10.000 είμαστε παντού, δεν είμαστε μια πρόσωπη αλυσίδα, οπότε και να βρίζει ο άλλος, είσαι υπάλληλος ή δεν σε νοιάζει. Το τρως εσύ. Και το δεύτερο είναι ότι αυτό μας απορροφάει πάρα πολύ χρόνο και ψυχική ενέργεια για να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε. Τώρα για μας τι σημαίνει έλλειψη, εντάξει. Γιατί πολλές φορές προσπαθούμε να βρούμε έναν ορισμό για να πούμε να βάλουμε μια σταθερά, για να πάμε να δουλέψουμε εκεί, να φτιάξουμε μια λύση. Έλλειψη δεν είναι μόνο δεν έχω καθόλου. Έλλειψη είναι να έχω 5 ανθρώπους που το θέλουν και να βρω μόνο ένα. Και μετά να πρέπει εγώ να κάνω διαλογή κεφαλιών σε ποιον θα το δώσω και σε ποιον δεν θα το δώσω. Και αυτό είναι έλλειψη για το φαρμακοποιό. Πού οφείλεται αυτό? Είναι σε πολλές αιτίες οφείλεται. Βασικά, η βασική αιτία ποια είναι? Η βασική αιτία, οι τρεις βασικές αιτίες, γιατί δεν ξέρω να τις ξεχωρίσω ποια είναι που συνεισφέρει περισσότερο. Μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας και το πετρέλαιο είναι η διεθνής παραγωγή που βρήκε γυμνή όλη τη Δύση, που είχε δώσει την παραγωγή στην Ανατολή και μας συγχωρεύουν καρσιλάμα. Να το πω απλά. Μάλιστα. Δεν είναι θέμα μιας κυβέρνησης, είναι θέμα συνολικό. Ήταν και λάθος της Δύσης αυτό. Αυτό είναι το ένα. Και πονέσαμε σε αυτό. Το δεύτερο είναι οι παράλληλες εξαγωγές όταν ξεφεύγουν, οι οποίες ναι, μεν είναι νόμιμες, τυπικά, αλλά όταν ξεφεύγουν και γίνονται υπερβολικές οι παράλληλες εξαγωγές, τότε στερούν φάρμακα από τον Έλληνα ασθενή. Γίνεται μια προσπάθεια, έκανε ο Υπουργός τώρα μια προσπάθεια, η τωρινή ηγεσία του Υπουργείου, με ένα πρόγραμμα το ΙΣΠΑΝΤΙΦ να ελέγχει τις φαρμακαποθήκες όταν περνάνε τον ένα μήνα ελλείψεων από τα στοιχεία της ΙΔΙΚΑ. Σου λέει μια εταιρεία ότι πόσα φάρμακα χρειάστηκες πέρυσι από αυτό τον κωδικό? 10.000. Ωραία, θα σου δώσω 10.000 και ένα μαξιλάρι 11-12.000 είναι υποχρεωμένοι. Εντάξει. Λοιπόν, εάν κάποιες αποθήκες πάνε να βγάλουν από αυτά τα φάρμακα τις 6-7.000, προφανώς και τις 10 και 11 αναφέρει η εταιρεία, θα λείψουν σε κάποιους ασθενείς. Αν όμως ελέγχονται ότι πρέπει να τηρείται το απόθεμα ασφαλείας, δεν θα λείψουν. Συνεχίζει όμως να υπάρχει πρόβλημα με τις ελλείψεις. Και η τρίτη αιτία είναι οι πολύ χαμηλές τιμές σε κάποια φάρμακα. Εδώ δόθηκε μια μερική λύση, την οποία περιμένουμε σιγά σιγά να τη δούμε στην πράξη πώς θα δουλέψει. Τι είναι? Η αύξηση τιμών. Ξέρετε, όταν ακούμε στην Ελλάδα αύξηση τιμών, ειδικά στα φάρμακα, μας πιάνει κάτι. Και καλά κάνουμε. Λες να έχουμε αυξήσει ένα προϊόν που να μου λείψει, που να μην μου λείψει, ξέρω εγώ, σε ένα iPhone, σε μια τηλεόραση. Δεν χάλασε ακόμα, θα το πάρω τα Χριστούγεννα, ας πούμε. Αλλά στο φάρμακο έχει αξία. Δύο παράμετροι. Είχαν μείνει καθυλωμένες οι τιμές στα φάρμακα γιατί τις βγάζει στις τιμές το κράτος. Και καλά κάνει και τις βγάζει το κράτος, γιατί σε όλη την Ευρώπη τις βγάζει το κράτος στις τιμές. Αλίμον αν το αφήναμε στην Αμερική να τις βγάζουν οι εταιρείες. Που μία αληφή Ζοβιράξ έχει 50-πλάσια τιμή από την Ελλάδα. Ή ένα φάρμακο που μου έλεγε ένας Αμερικάνος κάνει εδώ 18 ευρώ, εκεί πέρα κάνει 1.400 ευρώ. Γιατί αφήνουν τις εταιρείες να κάνουν ό,τι γουστάρουν με τις τιμές. Καλά κάνουμε και τρίκαλα στην Ευρώπη που είναι το κράτος και υποχρεώνει και βγάζει τιμές. Θέλουν, δεν θέλουν, και είναι αυτές και σε όποιον αρέσει. Και μπορούμε και κάνουμε. Το παρακάναμε όμως σε μερικές περιπτώσεις. Το παρακάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Και είχαν φτάσει κάποια φάρμακα να είναι φθηνά όσο μια τσίχλα Big Bubble, ας πούμε, όσο γαριδάκια. Τι γίνεται? Μπορεί να βρίζουμε πολλές φορές τις εταιρείες όλοι μας και να λένε κάνουν αυτό και πολλές φορές κάνουν και καλά κάνουμε. Εδώ όμως κάποιες είχαν δίκιο. Σου λέει, φίλε, δεν βγαίνω. Μου ζητάς να κάνω κάτι στο οποίο μπαίνω μέσα συνέχεια.
Δεν μπορώ να το παράγω. Ήθελα να μειώσει την ποσότητα. Ωραία. Οπότε έπρεπε να γίνει μια αύξηση δημόσια ένα εξορδολογισμό. Ο οποίο έγινε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθο, ένα 30% μέσο όρο αυξήθηκαν οι τιμέ. Από 10% μέχρι και κάποια πήγανε και πολύ παραπάνω σε περιπτωσιολογία. Αλλά αυτό το πράγμα. Θέλετε να πείτε σε αυτό. Ναι. Εγώ ήθελα να πω στον κύριο Δαγρέτη. Θυμόσαστε πάρα πολύ καλά όλοι εποχέ COVID που υπήρχε έλλειψη φαρμάκων. Να με. Είχε γίνει έλεγχο λοιπόν στι φαρμακαποθήκε και δεν υπήρχαν. Τι είχε γίνει. Ποιος όμως είχε ελέγξει, ποια επιτροπή της φαρμακαποθήκης, γιατί τα δώσανε, γιατί έγινε εξαγωγή και γιατί. Κανένα. Εδώ είναι το άλλο μεγάλο θέμα. Επομένως λοιπόν κάποιοι είχαν την ευθύνη. Τώρα αυτό που γίνεται που βάλαν τον έλεγχο στις φαρμακαποθήκες, πλέον δεν θα μπορούν να αφήσουν την Ελλάδα έτσι και να δίνουν. Εγώ θα πονηρέψω και λίγο παραπέρα. Στο εξωτερικό. Όμως το θυμόσαστε όλοι πολύ καλά που τσακωνόμασταν στα πάνελ με το θέμα των φαρμάκων. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα, οι φαρμακαποθήκες ήταν άδειες. Ποιος τους έλεγξε, κανείς δεν τους είχε ελέγξει. Ναι, προσέξτε. Επομένως, όλα αυτά είναι. Τώρα τους ελέγχουμε. Τώρα τους ελέγχεται. Τώρα λέμε με το σύστημα που βάλατε. Στο σύστημα που βάλατε. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν δεν έπρεπε να υπάρχει έλεγχος για να μην έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα που είχαμε σε δύσκολη περίοδο COVID. Καλά, εγώ δεν είμαι υπουργός υγείας. Τι να σας πω, έπρεπε να υπάρχουν. Πολλά έπρεπε να είχαν γίνει. Όπως θα έπρεπε ο ΕΟΦ για τρεις μήνες να εξασφαλίζει τα αποθέματα στη χώρα και αυτό μετά να γίνονται εξαγωγές. Είναι ήδη νομοθετημένο. Είναι νομοθετημένο. Αυτό υπάρχει νόμος. Δεν συμβαίνει όμως. Εδώ είναι το θέμα. Δεν συνέβαινε και δεν συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις. Τι τραβάμε εμείς σε φαρμακοποιία, αλλά σε σχέση και με το συμφέρον και το δίκαιο του κόσμου. Εντάξει. Και εγώ σας λέω αυτή τη στιγμή ότι ο μεγαλύτερος δίκαιος καημός του φαρμακοποιού, αυτό το οποίο τον πονάει περισσότερο, που πολλές φορές και εμείς όταν πηγαίνουμε σε υπουργές, σε επιτροπές, το λέμε εμένα, αλλά δεν περνάμε το feeling, το συνέστημα. Μπορεί να μην το καταλαβαίνει ο άλλος ο ομιλητής που. Να, ο κύριος Γεωργιάς δεν είναι φαρμακοποιός, δεν έχει φαρμακείο, δεν ξέρει. Δεν μπορεί να ξέρει αν δεν το μεταδώσω εγώ σαν συνδικαλιστής τι γίνεται. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή του Έλληνα φαρμακοποιού στην καθημερινότητά του είναι οι ελλείψεις φαρμάκων. Έστω και αυτές οι μειωμένες σε σχέση με παλιά. Ήταν από το 12. Ναι. Είναι σοβαρό. Θέλω να δώσει μια απάντηση. Θέλω να συμπληρώσω κάτι για να μας απαντήσει και ο Υπουργός. Αυτό που έχει σημασία και δεν τονίσαμε είναι το θέμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Μέχρι τώρα στην πρωτοβάθμια δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα. Επί Ξανθού ξεκινήσαν κάτι τόμοι εκεί που κανένας δεν ασχολήθηκε. Εκεί μείναν αυτά τα τόμοι. Μετά, αυτό που έχει σημασία, όταν οι εισαγωγές στα δημόσια νοσοκομεία από τους ασθενείς που έρχονται είναι το 20%, που σημαίνει μένει ένα 80, άντε και ένα 30 να πάνε στα νοσοκομεία. Το 50% είναι στις προτάσεις που σας είχαμε δώσει, ότι πρέπει να εξυπηρετούνται στα κέντρα υγείας αστικού τύπου, όπως π.χ. Αλεξάνδρας. Το κέντρο υγείας Αλεξάνδρας είναι ένα από αυτό που το φέρνουμε σαν παράδειγμα. Έτσι δεν θα υπάρχει αυτός ο συνωστισμός. Έτσι, ο πρώτος λόγος πείθετε που πετυχαίνει είναι η αναμονή. Ο πολίτης πείθεται ότι θα βρει καλή υπηρεσία σε αυτό το κέντρο που λέτε εσείς. Φυσικά, ενώ θα θεωρεί πάει, ότι θα εγώ κοίταξε θα πάω στα γεννηματά γιατί είναι καλύτερα και γιατί να πάω στο κέντρο υγεία. Θα σας πω κάτι. Εάν ο πολίτης πάει μια φορά και δει τις υπηρεσίες που έχει στα νοσοκομεία. Ναι. Που κάνει επιλογές και στα νοσοκομεία. Εντάξει, μην νομίζετε. Λοιπόν, αν πάει εγώ πάω στο λαϊκό, ας πούμε, για παράδειγμα. Το θεωρώ top. Ναι. Συγγνώμη, τότε ο πολίτης θα συνεχίσει να πηγαίνει στα κέντρα υγείας. Γιατί δεν έχει τόσο σοβαρό πρόβλημα που πάνε όλοι εκεί και περιμένουν 10 ώρες, ενώ θα μπορούσαν να μειωθούν και να μην έχουμε αυτές τις αναμονές. Ένας τρόπος, λοιπόν, είναι αυτό που προτείναμε στον Υπουργό και το είπαμε. Κέντρα υγείας αστικού τύπου. Μείωση. Και επιπλέον, τα κέντρα υγείας πρέπει να εξοπλιστούν με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Να του δώσουμε χρόνο και εκεί και θα μας απαντήσει. Μου επιτρέπετε, αν δεν ξαναμιλήσουμε και απαντήσει ο Υπουργός, να προσθέσω δύο πράγματα. Μισό λεπτό, κύριε Δαγρέ. Θα επανέλθω σε εσάς μετά, παρακαλώ, γιατί θέλω να απαντήσω. Γιατί είναι πολλά τα θέματα που μπήκανε και βέβαια τα καταφέρνει, αλλά το να θέμα. Να προσθέσω μόνο κάτι. Ναι. Μου επιτρέπετε. Ορίστε. Λοιπόν, να πω το εξής. Ότι τα ράντζα που δημιουργούνται στα μεγάλα νοσοκομεία, όχι μόνο της Αθήνας και στην περιφέρεια που υπάρχουν, δημιουργούνται γιατί πολλά περιφερειακά νοσοκομεία δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα περιστατικά, επειδή δεν έχουν ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό και τον εξοπλισμό. Σε μία έρευνα που κάναμε. Είπε κάτι προηγουμένως για τα περιφερειακά νοσοκομεία. Ναι, το είπε. Όχι, να πω. Στο Αττικό νοσοκομείο, που έχει τα περισσότερα ράντζα. Ναι, ναι. Πάντα είχε ράντζα, δεν είναι το ίδιο φαινόμενο. Λοιπόν, το 52% των εισαγόμενων ασθενών είναι από την περιφέρεια. Αν λοιπόν
μπορούσαμε να δώσουμε κίνητρα να συγκρατήσουμε τους ασθενείς στην περιφέρεια, όπως και τα κέντρα υγείας αν ήταν εξοπλισμένα. Και η ταλαιπωρία στα ΤΕΠ έχει σχέση και με τα κέντρα υγείας αστικού τύπου και αγροτικού τύπου, που δεν είναι εξοπλισμένα, το είπε και η κυρία Παγώνη, αλλά έχει σχέση και με τον προσωπικό γιατρό. Πρέπει κάποια στιγμή να δούμε τι θα κάνουμε με το οικογενειακό γιατρό. Τώρα θα απαντήσει συνολικά και μετά θα ξαναρωτήσω εσάς, κύριε Δαγκλάδη. Θα πάω λίγο με τη σειρά. Είπε ο κύριος Πλατανησιώτης ότι δεν μπορεί η δομή να είναι ίδια όπως ήταν στο παρελθόν. Όλες μου οι μεταρρυθμίσεις, που οι οποίες προχωράνε και με πολύ μεγάλη ταχύτητα, για τη δυνατότητα παροχής ιδιωτικού έργου γιατρού στο ΕΣΥ, για τη δυνατότητα των ιδιωτών γιατρών να συνεργάζουν με το ΕΣΥ, αποτελούν η δυνατότητα να παραμείνουν στο ΕΣΥ και πέραν των 67 ετών, γιατί εφόσον το επιθυμούν εθελοντικά, εφόσον αυτό είναι κάτι σωστό, που αρέσει. Όλα αυτά είναι μέτρα που αλλάζουν τη δομή του ΕΣΥ όπως ήταν μέχρι τώρα. Γιατί συμφωνώ μαζί σας ότι αν δεν αλλάξουμε την ίδια τη δομή του συστήματος στις νέες συνθήκες, δεν μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Φυσικά οι μεταρρυθμίσεις δεν αποδίδουν από Δευτέρα σε Τρίτη. Οι μεταρρυθμίσεις, κύριε Πρόεδρε, θέλουν κάποιο χρόνο για να αποδώσουν. Τα πρώτα όμως στοιχεία από αυτά που με κάνει δείχνουν ότι θα πάνε πάρα πολύ καλά. Το ενδιαφέρον των γιατρών για να συμμετάσχουν τελικά σε όλα αυτά είναι πολύ μεγάλο. Ακόμα και τα επιπληρωμή από γευματινά χειρουργία που τόσο ενοχλούν τον φίλο μου τον Μιχάλη, που από τότε είναι επίσης μια μεγάλη μεταρρύθμιση, που έχει γίνει σε όλους τους χώρους του κόσμου. Δεν είναι καμιά. Δεν θέλω να περιαυτολογήσω το ότι κάνω τίποτα μεγάλη σοφία. Όλα αυτά εμένα τα έχουν κάνει άλλοι όλοι που ήμασταν τελευταία από τους 27. Είμαστε απλώς τελευταίοι που τα κάνουμε. Δεν είναι καμιά σοφία τρομερή. Εμείς μείναμε πίσω. Δεν είναι ότι κάνω τώρα εγώ κάμια μεγάλη μεταρρύθμιση. Για την Ελλάδα δεν έχει κάνει κανείς τίποτα για 50 χρόνια, φαίνεται μεγάλο. Στην πραγματικότητα είναι μικρό. Ακόμα και την πληρωμή από γευματινά χειρουργία δεν έχουν σοβαρό επιχείρημα εναντίον τους. Είμαστε με την Ειρήνη Αγαπηδάκη στη Θεσσαλονίκη στη ΔΕΘ. Θέλαμε να μιλήσουμε με τον Μητσοτάκη και περπατάγαμε να πάμε στην πλατεία στο τέλος. Στον δρόμο μας σταματάει ένας κύριος. Πρώτη συνειδητή να με βγάλει τη τηλεόραση. Και λέει, μα σώσατε κύριε Υπουργέ. Λέω, πώς σας έσωσα. Λέει, ήθελα να κάνω μια εγχείρηση, αρθροπλαστική ήταν, και πήγα στο ιδιωτική κλινική τάδε στη Θεσσαλονίκη και μου ζήτησαν 7.000. Και το έκανα, λέει, με την απεγμαντινά χειρουργία με 900 ευρώ. Ρωτώ, τι σε πειράζει εσένα κάπως που γλίτωσε 6.100 ευρώ και ανεργεί, τι σε πειράζει. Αυτό γλίτωσε 6.100 ευρώ. Δεν πλήρωσε 900, γλίτωσε 6.100. Και αυτά τα 900 δεν τα πάρει ο ιδιώτης, θα πήρε το εσύ. Σιγά του καταστροφή. Είπα ότι χρειάζεται. Σιγά την καταστροφή. Μια σοβαρή διαρθρωτική αλλαγή. Προφράξει σοβαρά επιχειρήματα εναντίον αυτών των μεταρρυθμίσεων πλην ιδεολογικού τύπου ζητημάτων, προς τα οποία δεν υπάρχει να τα πούμε τώρα. Άμα άλλο έργο είναι κομμουνιστή, δεν το άρεσε το ιδιωτικό, δεν βρίσκεται. Δεν υπάρχουν. Άρα πρώτο πράγμα, αλλάζουμε τη δομή. Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Ματίνα. Περί πρωτοβάθμια. Στο νομοσχέδιο που ξεκινάει την άλλη εβδομάδα στη Βουλή και συζητείται αυτό που λέμε προσωπικό γιατρό φάση 2. Έχουμε βάλει τα πανεπιστημιακού τύπου κέντρα υγείας. Γιατί τα κάνουμε αυτά, Ματίνα μου, που θα είναι 24 λειτουργίες, θα είναι αστικού τύπου. Δεν είναι απλώς αστικού τύπου όμως όπως αυτά που ξέραμε ξέρω στο Βύρονα. Θα είναι αστικού τύπου 24 λειτουργίες πανεπιστημιακά. Δηλαδή εκεί θα πηγαίνουν οι πανεπιστημιακοί καθηγητές να κάνουν εφημερία και να κάνουν υπηρεσία μαζί με τους φοιτητές τους. Γιατί το κάνουμε αυτό, για να ανεβάσουμε τον κύρος τους. Γελάει, κυρία Ματίνα, τη βλέπω να χαμογελάει. Για να ανεβάσουμε το κύρος τους και να πείσουμε τον κόσμο ότι είναι καλό να πηγαίνει. Δεν θα πάνε, κυρία Καπαγόνια. Θα πάνε. Δεν θα πάνε. Θα πάνε. Όταν θα πάνε εκεί οι διάσημοι. Γιατί γέλασε, μισό λεπτό. Γιατί. Η Ματίνα είναι του εσύ γι' αυτό. Αλλά ξαναλέω ότι για τον κόσμο που πρέπει να του χτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τα κέντρα υγείας, είναι πιστεύω ένα σημαντικό μεταρρυθμιστικό που θα δουλέψει. Ξαναλέω, για τον κόσμο θα είναι μια μεγάλη αναβάμιση. Επίσης να σου πω ότι από το μία ανάκαμψη έχουμε βάλει 40 εκατομμύρια αγορά για το τεχνολογικό σχολείο μόνο για τα κέντρα υγείας. Γι' αυτά είναι. Μα λέγατε άρα θα έχουμε και γιατρούς και μάζα μέλη ΔΕΠ και μηχανήματα. Πιστεύω ότι και αυτή η μεταρρύθμιση θα αποδώσει. Είχατε πει ότι στα απογευματινά. Με συγχωρείτε, ολοκληρώστε φυσικά στο λόγο. Στα απογευματινά ιατρία θα φροντίζατε μέσω. Χειρουργία, ναι. Στη χειρουργία, με συγχωρείτε, να μην τα πληρώνει ο πολίτης. Μέσω. 15 Νοεμβρίου θα ξεκινήσουν τα δωρεάν από μετά. 35.000 δεν είπατε. 37.000. Μπορεί να φτάσουν και λίγο παραπάνω. Εξαρτάται τι είδους έχει εισαγγελία. Αυτό είναι, έχει ένα αργόριθμο. Θα είναι από 37 μέχρι 43.000. Λοιπόν, είναι 55 εκατομμύρια που θα ξοδευτούν το Ταμείο Ανάκαμψη για αυτόν τον λόγο. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό, και ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που τελικώς το ενέκρινε, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο. Αυτό είναι μια δικιά μου ιδέα, δεν υπήρχε πριν. Αλλάξαμε όλο το Ταμείο Ανάκαμψη του Υπουργείου Υγείας για να γίνει. Είναι για να μειώσουμε πολύ την αναμονή στα χειρουργεία. Είμαστε αυτή τη στιγμή πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στην αναμονή. Με αυτά αναφερεθούν από τη λίστα, θα πάμε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Άρα θα δούμε κάνα μεγάλο βήμα μπρος. Πάμε τώρα στο θέμα των ράτζων. Καταρχάς, Εθνικό Σύστημα Υγείας. Που στα μεγάλα νοσοκομεία να μην έχει ράτζα στην Εμμύρα, εγώ δεν ξέρω κανένα. Πήγα σε όλη την Ευρώπη, έχω γυρίσει Σουηδία, Δανία, Γερμανία, Ιταλία, έχω πάει Αγγλία. Παντού έχω δει ράτζα.
στην εφημερία. Όχι γενικά. Αν είχατε δει μια συνέντευξη του Σούνακ, του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας, που τον πήρε ένας δημοσιογράφος και του λέει: πήγε η μάνα μου, έπαθε έμφραγμα και την πήρε το ασθενοφόρο με 6 ώρες καθυστέρηση, την πήγε, έμεινε στο ράτζο 30 ώρες. Αυτά γίνονται δυστυχώς. Πού γίνονται στην Ελλάδα, αφήσουμε το σαφού να μείνουμε σε εμάς. Πού γίνονται, ράτζα έχουμε κυρίως στο Αττικό, δευτερευόντως στο γεννηματά, λίγα στον Ευαγγελισμό. Και στο λαϊκό έχετε. Και λίγα στο λαϊκό. Γιατί βασικά το Αττικό είναι το βασικό μας πρόβλημα. Τα άλλα τα κουτσοβολεύουμε και το γεννηματά όταν έχει, δεν έχει πάντα. Γιατί έχει εκεί πέρα πολλά, να το καταλάβουμε πάλι. Το Αττικό είναι νοσοκομείο που σχεδιάστηκε τα κτίρια του, το οργανόγραμμά του, η δομή του, για να έχει 60.000 εισαγωγές το χρόνο. 60.000 εισαγωγές το χρόνο. Πέρσι είχε 150.000. Πολύ ωραία. Όταν μια δομή που έχει στήσει για 60.000 έχει 150.000, προφανώς δουλεύει πολύ πάνω από τον αρχικό της σχεδιασμό. Δουλεύει πέρα των ορίων της. Άρα στις οριακές στιγμές θα έχει συνωστισμό. Αυτό είναι τα ράτζα. Τα ράτζα είναι συνωστισμός. Χρειάζεται δηλαδή 1-2 μέρες για να απορροφηθούν στους θαλάμους αυτοί οι ασθενείς που δεν μπορούσαν να τους διαχειριστεί στην εφημερία των νοσοκομείων. Κάνουμε πράγματα για να το βελτιώσουμε, όπως τα νέα ΤΕΠ για να πάνε να γίνεται πιο ωραίο το τριάζ, να βλέπει το καλύτερο σύστημα. Θα πάρουμε τραυματιοφορείς. Να πω στη Ματίνα, στην πρόσφατη προκήρυξη γιατρών που κάναμε πριν πάω στο περιφερειακά νοσοκομεία, βάλαμε και πολλές θέσεις, αν είδες, θέσεις ΤΕΠ. Το είδα. Το γιατί είδα, βάλαμε σε θέσεις ΤΕΠ? Ακριβώς για να μπορούμε να μειώσουμε το ρυθμό της εφημερίας και της ταλαιπωρίας. Όπως βγάλαμε την εγκύκλιο, για να μπορεί να κάνουν τα νοσοκομεία μας outsourcing με ιδιώτες ακτινολόγους. Διγνωμάτευση εξ αποστάσεως, ώστε τα βράδια που οι βάρδιες είναι μονές, να μην περιμένει κάπως 3-4 ώρες για να πάρει το αποτέλεσμα της αξονικής, αλλά το παίρνει σε μισή ώρα. Οπότε να πηγαίνει πιο γρήγορα και αυτό το κομμάτι της εφημερίδας που καθυστερεί. Ναι. Πιστεύω ότι αν αυτά όλα λειτουργήσουν αθροιστικά με το αντιφόρο που να βάλουμε μέσα, θα δούμε. Ο σχεδιασμό μου είναι από το Πάσχα, από το Πάσχα του 25, εκεί θα με μετράτε. Από το Πάσχα του 25 να βγαίνει Ματίνα και να λέει αν υπάρχει βελτίωση όχι, στο μέσο χρόνο εφημερίδα. Όχι, ο κύριος Γιαννάκος θα βγαίνει, που είναι ο συνδικαλιστής ο σκληρός. Όχι, κυρία Ματίνα, τι είναι λιγότερο σκληρό. Τι εσύ την έχει για... Επειδή είπα ότι τη λατρεύω, νομίζω ότι δεν μου κάνει αντιπολίτευση. Με έχει γδάρει. Τα αφήνω αυτά. Τη λατρεύω προσωπικά, όχι συνδικαλιστικά, είναι ό,τι χειρότερο. Λοιπόν, επανέρχομαι. Συγγνώμη, δηλαδή, αλλά με λέξαμε ότι μιλάμε. Λοιπόν, επανέρχομαι. Mm. Από το Πάσχα όμως και μετά θέλω να με μετρήσει στην εφημερία. Όπως τα έχουμε σχεδιάσει, το έχουμε βάλει σε μια σειρά, πιστεύω αν κάθε λειτουργεί. Τι κάνουμε, κάνουμε. Νέο χάρτη εφημερίδα. Παραδείγματος χάρη είχε βγει το Σωτηρία από την εφημερία με το γεννηματά. Ξαναμπαίνει. Αυτό που μπήκε ήταν σωστό. Ξαναμπαίνει. Ήταν σωστή. Για να σπάσει. Λοιπόν, ξαναλέω. Κάνουμε νέο χάρτη συνεφημέρευση. Βάζουμε περισσότερους θανατηφορείς. Προκηρύξαμε θέσεις στα ΤΕΠ. Βάλαμε την ακτινολόγηση, την εξετάσεις της ακτινολογίας εξ αποστάσεως. Όλα αυτά αθροιστικά μαζί θα φέρουν καλύτερους χρόνους αναμονής στις εφημερίες. Τώρα, πάω στα περιφερειακά νοσοκομεία. Πρέπει να κάνω ένα διάλειμμα. Ναι, αλλά έχω σημειώσει τι πρέπει να απαντήσω γι' αυτό. Βλέπετε, έχω σημειώσει το διάλειμμα. Θα πείτε για την παθολογία. Όχι, στο μυαλό μου τα έχω σημειώσει. Την παθολογία που έχει. Θα έρθω, δεν τα έρθω. Μισό λεπτό να κάνω διαφήμιση, μισό λεπτό. Εγώ δεν είμαι ιδιωτικό ιατρείο. Τι. Είσαι ιδιωτικό κανάλι. Ιδιωτική τηλεόραση. Ιδιωτική τηλεόραση. Λοιπόν. Διαφημίσει και επανερχόμαστε να δώσετε για τα φάρμακα. Έχει πει ένα σωρό. Αυτό, αλλά δεν πήγε στα φάρμακα ακόμα. Ακόμα είμαι στο εσύ, είμαι στην από εδώ μεριά. Έχω αφήσει τα φάρμακα για το τέλος. Είπε ο γιατρός εκεί. Έχω, από εδώ βλέπω, σου λέω το εσύ. Σας είπα εγώ για τα σπίτια. Θέλω να έχω μια σειρά. Μα δεν πήγα στα περιφερειακά. Τώρα είπα περιφερειακά. Τα περιφερειακά είναι τα σπίτια. Μην με αμελήσετε όμως. Υπουργέ, μην με αμελήσετε. Δεν θα σα αμελήσω και τα γρήπατα από όλα. Σα συμπαθώ και τόσα χρόνια. Δεν θα σα αμελήσω προ Θεού. Γιατί αυτό τα λέει είναι ειδικά. Πώ να το πει κανεί. Διπλωματικά αυτά. Διπλωματικά. Μην πιστεύετε. Δεν πιστεύω να έχει παράπονο στην εργασία μα ο κ. Δαγρέ. Όχι. Έχω, αλλά θα τα πω σε δευτερεύοντα. Επί της ουσίας και είναι και θέματα που δεν το γραφείο μου είναι πάντα ανοιχτό και προωθώ πάντα να μιλάω με τους διαλυσμούς εκπροσώπους. Για πάμε σε διαφημίσεις. Θέμα και μπορώ να το λύσω, να το λύσω. Καμία διαφημίσεις. Γιατί είναι ικανός να κάτσουμε και την άλλη ώρα εδώ. Διαφημίσεις. Λοιπόν, να πάμε πιο σύντομα λίγο γιατί μας έμεινε το τρίτο μέρος. Είχα μείνει στο θέμα των περιφερειακών νοσοκομείων που εκεί έχουμε και τις πιο πολλές άγονες προσκλήσεις. Που είπε σωστά ο κ. Δανησιώτης. Πρώτα απ' όλα το θέμα των σπιτιών που είναι μείζον. Γκόγκο, έτσι το πιο βασικό. Να χτίσω κατευθείαν σπίτια δεν μπορώ. Τι είπαμε, ότι νομιμοποιήσαμε από το καλοκαίρι και είπαμε η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να βρίσκει σπίτι και τα έξοδα να μετράνε κανονικά στα έξοδα του Δήμου και να περνάνε από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Γιατί το είπαμε αυτό, γιατί σε ένα νησί
Το να υπάρχει γιατρός είναι πρωτίζω συμβάν και τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα δεν μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση εκεί να φαίνεται ότι είναι αδιάφορη για το αν θα πάει ή όχι γιατρός. Πρέπει να βάλουν λίγο πλάτη και οι δήμαρχοι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Να γεννήσω σπίτια δεν μπορώ. Εκεί που μπορώ, θα σου χάρη 10 δωρεάν στην Μύκονο και φτιάξαμε 7 διαμέρισμα του γιατρού. Πάντα γεννήσουν την εβδομάδα. Το κάναμε. Έχουμε άλλες δύο περιπτώσεις, άλλα δύο νησιά να κάνουμε το ίδιο. Το κάνουμε. Αλλά αυτό θέλει χρόνο. Εδώ για τους γιατρούς και εγώ μας. Έχω μία ιδέα. Τη λέω για πρώτη φορά αυτή, δεν την έχω ξαναπεί. Και επειδή έχω τη Ματίνα, εδώ θα δω τη γνώμη της Ματίνας. Αν βάζαμε ότι από εδώ και μπρος όποιος προσλαμβάνεται επιμελητής Β' στο ΕΣΥ ή και επιμελητής Α θα μπορούσαμε. Ή και επιμελητής Α. Για να είναι προσλαμβανόμενος, λέω πάντα. Να λέγαμε, θα έχει υποχρέωση για 5 χρόνια να πηγαίνει μια εβδομάδα το χρόνο σε ένα νησί. Μια εβδομάδα. Δεν είναι πολύ μια εβδομάδα. Δεν του αλλάζει τη ζωή μια εβδομάδα. Όχι. Δεν είναι. Πολιτή σε εταιρεία, ας πούμε, που πηγαίνει. Μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα. Κάνει μια εβδομάδα. Ναι, αλλά το βάλουμε υποχρεωτικά. Μια εβδομάδα. Τόσο φοβερό ήταν μια εβδομάδα. Δεν νομίζω ότι είναι φοβερό μια εβδομάδα. Αν όμως όλοι πάνε από μια εβδομάδα, έχουμε κλείσει τα κενά μας. Και είμαστε μια χαρά. Γιατί πρωτοβάθμια τώρα. Ποιο το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η έλλειψη παθολόγων. Αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα. Δεν έχουμε παθολόγους. Για να καταλάβετε πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 25% και εμείς έχουμε 7%. Ό,τι και να κάνει ο κάθε πρόβλημα, να γίνει παθολόγους δεν μπορεί. Τι κάναμε τώρα, το νομοσχέδιο που συζητάτε στη Βουλή την άλλη εβδομάδα, βάλαμε κίνητρο για να επιλέξει ένας γιατρός ως ειδικότητα την παθολογία 30.000 ευρώ. 20.000 με το που γράφεται και 10.000 μόλις τελειώνει. 30.000 ευρώ για να γίνει παθολόγος. Πώς θα δώσει το έρμα το ελληνικό κράτος, παιδιά. Δεν είμαστε και Σιγκαπούρη. Λοιπόν, άρα νομίζω και αυτό θα είναι λειτουργήσει. Κίνητρο. Γιατί ήδη με τα κίνητρα που βάλαμε να ξέρετε για τους αναισθησιολόγους. Όχι, δεν του αρέσει, δεν του αρέσει. Ποιο? Εγώ είπα σίγουρα είναι κίνητρο. Όχι, του κυρίου με τα κίνητρα που βάλαμε για τους αναισθησιολόγους, να ξέρετε, που λέγαμε πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι. Πλέον έχουν γεμίσει ειδικότητα αναισθησιολόγων. Ναι, σε τρία χρόνια θα είμαστε περικέτη. Βάλαμε κίνητρα, με το πήγα αμέσω. Γιατί φέτο είμαστε παντού, έχουν πάει αναισθησιολόγοι. Πιστεύω του χρόνου θα μας έκανε τους παθολόγους. Άρα σε 2-3 χρόνια θα μαλλοποιηθεί η κατάσταση. Αλλά ένας γιατρός για να γίνει παιδιά του. Έχουν ξεχάσει το άλλο προσωπικό. Αυτό έχουμε πει. Έχω πει και έχω δεσμευτεί. Γι' αυτό έχει δίκιο. Προβλήματα έχει δίκιο ο κ. Γιαννάκη. Έχω πει. Πρόβλημα, ναι. Πρώτα ασχολήθηκα, θέλω να είμαι ειλικρινή, και το μεγαλύτερο μου βάρος ήταν οι γιατροί. Και για να σα πω ότι μπορεί να μην σα αρέσει, αλλά έτσι το εκλαμβάνω εγώ. Ο γιατρός είναι ο πρωταγωνιστής στο νοσοκομείο. Όλοι νομίζω είναι. Αλλά... Είπα ο πρωταγωνιστής. Δεν υποτιμάς κανένα μέλος του θεά σου, αλλά ο πρωταγωνιστής είναι ο γιατρός. Έπρεπε να ασχοληθούμε πρώτα με τον γιατρό. Συγγνώμη, άμα παίξει ο Ρόμπερτ Ντενίρο μόνο του μια ταινία απαντητή κανένα. Λοιπόν, πρώτα να λύσουμε τα θέματα. Άμα δεν έχει κάστινγκ και πέντε ακόμα γύρω. Αφού λύσουμε τα θέματα του γιατρού και τα λύνουμε σιγά-σιγά, πράγματι οι νοσηλευτές. Τα χειρουργικά είναι το αμέσω επόμενο μεγάλο θέμα. Τα χειρουργικά και θα ασχοληθώ και μας πολύ. Τα απογευματινά χειρουργία που κάνουμε τα 55 εκατομμύρια από τα μία ανάκαμψη, ένα από τους βασικούς που το έκανε για να πάρουν λεφτά και οι νοσηλευτές. Γιατί οι νοσηλευτές παίρνουν 8 ευρώ την ώρα το πρωί, 15 ευρώ την ώρα στην απογευματινά χειρουργία. Εμείς έχουμε άλλη θέση. Πρόσεξε. Έχει άλλη θέση, λέει. Άλλη θέση, Τάκη, εγώ θα ψήσω τα λεφτά μας. Η θέση μας είναι να αυξηθούν οι μισθοί μας, να ανοίξουν οι χειρουργικές αίθουσες και να χειρουργούν. Για να καταλάβει λίγο ακόμα τι λέει ο Γιαννάκη, τι λέω εγώ. Λεφτά από τα μία ανάκαμψη για μισθούς δεν μπορώ να πάρω. Απαγορεύεται. Όχι, εντάξει. Απαγορεύεται. Εγώ βρήκα έναν τρόπο να πάρω λεφτά από τα μία ανάκαμψη και να πάρω και νοσηλευτές και το λοιπόν προσωπικό τερματιόφωση και όλοι κάποια λεφτά. Δεν θα γίνουν πλούσιοι άνθρωποι αυτό, όπως να μην πάει εδώ, αλλά για να έχουν μια ενίσχυση εισόδημά τους. Και πάμε τώρα στον κύριο Δαγρέ και στα θέματα των φαρμάκων που είναι, έθεσε πολλά θέματα. Καταρχά να γίνουμε το εξή. Ελλείψη φαρμάκων. Το πρώτο θέμα, είπατε, είναι η παγκόσμια έλλειψη. Ναι. Σε αυτό πολλά πάντα η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει. Σημειώστε ότι για το κομμάτι των ελλείψεων που οφείλεται σε αυτό η Ελλάδα είναι πολύ καλύτερα από όλους άλλους. Γιατί είναι πολύ καλύτερη. Έχουμε πολύ ισχυρή εγχώρια φαρμακοβιομηχανία, την ισχυρότερη πραγματικότητα στο μέγεθό μας στην Ευρώπη. Ο κόσμος δεν ξέρει, κύριε Χατζή, κάτι που πρέπει να ρωθεί υπερηφάνεια. Η Ελλάδα με το 2% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράγει το 12% των φαρμάκων. Παράγουμε πάνω από 5 φορές τον πληθυσμό μας στα φάρμακα. Γιατί έχουμε πολύ ισχυρή φαρμακοβιομηχανία. Αυτή η πολύ ισχυρή φαρμακοβιομηχανία μας έχει βοηθήσει να έχουμε επάρκεια σε πάρα πολλά φάρμακα που σπανίζουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μετρίασε το πρόβλημα. Όντως. Ναι, μετρίασε το πρόβλημα. Για το πρώτο κομμάτι. Πάμε για το δεύτερο κομμάτι, που είναι οι παράλληλες εξαγωγές. Που ήταν πραγματικά μεγάλο πρόβλημα. Τι έκανα μόλις πήγα στο Υπουργείο Υγείας και είδα το πρόβλημα. Φτιάξαμε το ΙΣΠΑΔΙΦ. Το ΙΣΠΑΔΙΦ, να καταλάβετε πόσο εντύπωση έκανε, με βάλαν και το παρουσίασα στο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να καταλάβουν αυτό που κάναμε. Παράλληλες εξαγωγές δεν είναι πρόβλημα μόνο της Ελλάδας, και των ευρωπαϊκών χωρών. Τι λέει αυτό το πρόγραμμα για να μην κουράζει τον κόσμο? Όλες πια οι φαρμακαποθήκες υποχρεωτικά είναι συνδεδεμένες ηλεκτρονικά με το σύστημα. Να σας πονηρέψω σε κάτι, ναι, για να σας βοηθήσω.
Το ισπαδίφιν είναι ένα κομμάτι. Υπάρχει ένα άλλο κομμάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κανένας να το κάνει. Έρχεται μια εταιρεία και φέρνει 100.000 κομμάτια. Γιατί σου λέει η Δίκα ότι πέρυσι συνταγογραφήθηκαν 80.000, οπότε έχει και το μαξιλάρι των 20.000. Okay. Λοιπόν, κανείς δεν ελέγχει σήμερα ποτέ διαχρονικά αυτά τα ρημάδια, τα κομμάτια μόλις πατήσουν τη χώρα, εάν μοιράζονται ισοακριβωδίκια ανά περιοχές και ανά αποθήκες. Άλλο μεγάλο κομμάτι. Δεν μπορώ να το μοιράσω. Το ισπαδίφιν δεν κάνει αυτό. Το ξέρω. Είναι, το λέω, είναι παράλληλο πρόβλημα. Λέει ότι είναι μπορεί ένα άλλο παράλληλο είναι άλλο πρόβλημα. Πρόβλημα. Πάμε για τις ελλείψεις. Το ισπαδίφιν λοιπόν τι έχει κάνει. Για πρώτη φορά έχουμε real time έλεγχο. Πόσο πραγματικά απόθεμα έχουν θα το κάνω. Τι έχω πει εγώ. Όποιο φάρμακο δεν έχουμε τουλάχιστον ένα μήνα απόθεμα είναι σε απαγόρευση. Όταν είμαστε με ένα μήνα πλάσα απόθεμα βγαίνει από απαγόρευση. Γιατί αυτό. Γιατί όταν πήγα στο Υπουργείο, είχαμε δεχθεί και επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απειλή προστίμου για την απαγόρευση εξαγωγών. Απαγόρευση εξαγωγών δεν επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και αν διακυβεύεται η δημόσια υγεία. Μόνο η δημόσια υγεία, αλλά τι λέει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Πρέπει να αποδείξεις ότι αυτό φταίει για τη δημόσια υγεία. Δεν είναι τόσο απλό, αλλιώς απαγορεύεται. Άρα πρέπει να σκάσει. Γιατί εδώ είναι κοινή αγορά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ξέρετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοινή αγορά. Άνθρωπο να σκοτώσει την γλιτώνει, να παραβιάσει την κοινή αγορά δεν υπάρχει περίπτωση. Η κοινή αγορά φτιάχνει την Ευρωπαϊκή. Αν μα ρωτήσετε και μα πείτε, φέρτε μα περιστατικά, θα σα βρούμε. Ξαναλέω. Με το ισπαδίφ λοιπόν για πρώτη φορά ελέγξαμε real time τα αποθέματα και πιστεύω, όχι πιστεύω, είναι προφανές αυτό. Η ελλείψη σήμερα είναι 50% κάτω από τον Ιανουάριο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούν να μηδενιστούν γιατί ένα κομμάτι των ελλείψεων, σα είπα, οφείλεται πρωτογενώς. Σε έλλειμμα φαρμάκων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν μπορεί να τολίσουμε. Στο τρίτο τώρα. Αυτό το τρίτο. Γιατί με έχω ακούσει τα εξαμάξεις από εσάς δημοσιογράφους, γιατί αυξήσαμε τις τιμές 800 φάρμακα. Έπρεπε, παιδιά, έπρεπε. Θέλω να με πιστέψετε, κύριε Χατζή. Έπρεπε. Και τι ήταν η δυσκολότερα που έχω πάρει μέχρι σήμερα και αυτή που είχε το μεγαλύτερο πολιτικό κόστος για μένα, ήταν και η πιο σωστή. Εάν δεν έπαιρνε αυτή την απόφαση τώρα, που πια ήμασταν όχι στο παραπέντε, στο και πέντε αυτή τη ιστορία, σε λίγο θα μέναμε από πολύ βασικά φάρμακα. Είχαμε ήδη ξεμείνει την πραγματικότητα. Για ποιο λόγο? Διότι. Μετά από 12 χρόνια συνεχών μειώσεων, τα πολύ φθηνά φάρμακα είχαν πάει πολύ κάτω του κόστους. Ναι. Και οι βιομηχανοί δεν είναι φιλανθρωπικά σωματεία. Κατά συνέπεια, στην πραγματικότητα, δεν φέρναν πια τα φάρμακα αυτά στην Ελλάδα. Ή δεν τα παρήγαγαν στην Ελλάδα. Αποσύρανε, ναι. Τα αποσύρανε. Και είχαμε να επιλέξουμε. Να πάρεις το φάρμακο αυτό που παίρνεις χθες 1 ευρώ και τώρα 2. Πρόσεξε, το 1-2 είναι 100% αύξηση, μεγάλη αύξηση. Έχει συμμετοχή 25%. Από 25 λεπτά πλέον 50 λεπτά. Είναι 100% αύξηση. Προσέξτε όμως. Αλλά, αν έφευγε γι' αυτό το φάρμακο, δεν θα παίρνει φάρμακο αντί για 1-2, θα παίρνει αντί για 1-15. Μισό λεπτό. Θα πιένει το πρωτότυπο. Ναι, μου επιτρέπετε, Υπουργέ, εδώ. Ναι. Δύο λεπτομέρειες. Το ένα είναι πάνω σε αυτό. Πρώτον, πρέπει να προσέξετε κι εσείς και οι επόμενοι υπουργοί το θέμα της θετικής και της αρνητικής λίστας. Άρα, θα έρθω εκεί αμέσως. Ναι. Τι λέω. Στην προσπάθειά μας να μην είναι φάρμακα στην Ελλάδα, έρχεται μια εταιρεία και σου λέει: βγάλουμε από τη θετική λίστα, βάλουμε στην αρνητική, γιατί δεν μπορώ να πληρώνω clawback. Okay. Όταν όμως μιλάμε για φάρμακα όπως είναι, ας πούμε, κάποια κοδεϊνούχα που βγήκανε τότε, τα οποία. Το Λοναρίν. Ναι, αυτό και το Λοναλγκάλ. Θα το εξηγήσει το Λοναρίν πολύ εύκολα. Ναι. Το Λοναρίν είναι μια απόσπου ηλίθιο του ημέρου, μου την ξέρω καλά. Το Λοναρίν είναι σοβαρό αναλυτικό, είναι καδενούχο, είναι ένα ειδικό φάρμακο πολύ σημαντικό. Κάποιοι είναι και καρκινοπαθείς. Προσέξτε. Τι παρέλαβα στο Λοναρίν. Η εταιρεία που το είχε λέγεται Μπέρινγκερ. Μπέρινγκερ, γνωστή. Αυτή η εταιρεία όταν έφτασα εγώ είχε ήδη αποσύρει το φάρμακο από την Ελλάδα. Δεν το πούλεγε. Ναι. Δεν έπεισε ο Λοναρίν, είχε τελειώσει. Έπεισε το Λοναρίν. Το πήρε ο Λαβίδας. Πήγε ο Λαβίδας και το αγόρασε η Λαβιφάρμ από την Μπέρινγκερ. Την πατέντα και τη φίρμα. Πολύ ωραία. Έρχεται η Λαβιφάρμ στο Υπουργείο και λέει. Εγώ το φάρμακο Λοναρίν που πια δεν υπάρχει στα ελληνικά φαρμακεία, την παίρνει και το απέσυρε, ναι. Γιατί σε αυτήν την τιμή δεν συμφέρει, θέλω να το βγάλω, αλλά θέλω να το πάω στην αρνητική λίστα. Γιατί αν μου το βάλω στη θετική λίστα με το clawback που πληρώνω, είναι κάτω από το κόστος και δεν μπορώ να το παράγω. Έχει λοιπόν η αρμόδια επιτροπή, θα αποφασίσει ο υπουργός, θα αποφασίσει μια επιτροπή, έτσι, ΣΑΦΑΧ. Λοιπόν, έχει την επιτροπή και λέει, τι πρέπει να κάνω τώρα, τι είναι καλύτερο για τον ασθενή. Να ξαναυπάρξει το Λοναρίν στα φαρμακεία, έστω στην αρνητική λίστα, αλλά με 100% συμμετοχή. Ή να μην υπάρχει το Λοναρίν και να λέμε ότι είναι στην θετική λίστα. Αν αύξανε λίγο η τιμή και μετά. Δεν πήγαινε λίγο, έπρεπε να πάει η τιμή πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Που είναι παράνομο. Για ποιο λόγο, διότι επειδή το clawback είναι σχεδόν στο 50%, 47%, δεν έβγαινε η εταιρεία. Και σου λέει εταιρεία, εγώ δεν μπορώ να το βγάλω. Πάντως πρέπει να. Άρα η επιλογή μας ήταν να έχουμε Λοναρίν στην αρνητική λίστα ή να μην έχουμε Λοναρίν.
Τι αποφάσισε ο Δάγκαρης αυτό. Όμως δεν είμαστε και ανοχήρωτοι. Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Σου λέει ο άλλος, εγώ φίλε, δεν στο δίνω γιατί τα μισά θα τα πληρώνω πίσω και μπαίνω μέσα. Δεν μπορούμε να είμαστε όμως ανοχήρωτοι. Πρέπει να σκεφτούμε κάτι άλλο η για να μπορέσουμε να κρατήσουμε. Η απόφαση της ΕΣΑΦΑΧ που έδωσε την άδεια να πάει τον Ναρίτ στην αρνητική λίστα έγινε διότι είναι αναλγητικό και υπάρχουν και πολλά άλλα αναλγητικά. Με συνταγή, μπορεί, δηλαδή, όχι. Αυτό ναι, ναι. Συνταγή φυσικά. Ναρκωτικό. Δεν είναι ίδια με τον Λονάριτ, αλλά υπάρχουν και άλλα αναλγητικά στη θετική λίστα. Παλιά δεν ήταν με συνταγή. Όχι, υπάρχει το Λονάριτ, υπάρχει το Λονάριτ Plus, που είναι χωρίς καδενή και δεν είναι ναρκωτικό και υπάρχει το Λονάριτ το κανονικό που είναι καδενή. Καλό είναι να είμαστε. Έχω κάνει σαν φάρμακα, έχω κάνει επιστήμη. Είμαι ειδικό, να ξέρω πώ δουλεύει. Χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί αν φάρμακα είναι πολύ χρήσιμα, τουλάχιστον είναι καλυμμένοι ασθενεί που τα παίρνουν να μην. Προσπαθώ να εξηγήσω ότι η βασική μου απόφαση για τις ελλείψεις ήταν ένα, το ΕΣΠΑΔΙΦ για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις παράλληλες εισαγωγές. Δύο, οι αυξήσεις χαμηλές τιμές φαρμάκων για να γίνουν φάρμακα. Να σου φέρω ένα φάρμακο που γύρισε λόγω αυτή με τις αποφάσεις. Γι' αυτό είμαι περήφανος. Ή το Ποσίδι. Ναι. Ή το Ποσίδι. Θυμάστε έναν καρκινοπαθή στο Ηράκλειο, ναι, του γονεί, ναι, που είπαν οι συγγενείς του αυτοκτόνησε και δεν βρίσκεται το Ποσίδι. Ή το Ποσίδι ήταν ένα φάρμακο που έκανε στην Ελλάδα 9 ευρώ, στη Γερμανία 50. Η εταιρεία το απέσυρε. Δεν υπήρχε το Ποσίδι. Το πήγαμε πράγματα από τα 9 ευρώ να το βγάλαμε πέρα στα 20. Πάλι πολύ φθηνότερο στην Ευρώπη, αλλά πολύ ακριβότερο από ό,τι ήταν. Αλλά η εταιρεία το πανέφερε. Τώρα υπάρχει το Ποσίδι. Πριν δεν υπήρχε. Τι θέλετε να έχουμε, να το βρίσκει και ακριβώς το φάρμακο, ή να μην το βρίσκει. Μάλιστα. Κυρία, ναι, κύριε. Κυρία Παγώνη, πρώτα. Ναι, ναι. Θέλω καταληκτικά να μας πείτε ορισμένα πράγματα. Ναι. Για να ολοκληρώσουμε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ναι. Να γίνουν γρήγορα οι κρίσεις των γιατρών διαμέσου των συμβουλίων, γιατί για μας σημασία έχει πρόσληψη όταν παρουσιάζεται ο γιατρός ή ο νοσηλευτής στο νοσοκομείο. Ναι. Που σημαίνει οι διαδικασίες αυτές να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα, να υπάρχει χρηματοδότηση στα νοσοκομεία και όλοι το γνωρίζουμε ότι πρέπει να πιέσουμε. Βέβαια δεν είναι θέμα του Υπουργού, είναι θέμα του Χατζηδάκη, ναι. Του Χατζηδάκη και της κυβέρνησης απόφαση. Όσο είναι ο τσάρος, ναι. Και επιπλέον υπάρχει ένα θέμα πολύ σοβαρό και εγώ θα το πω και το λέω καθημερινά. Το θέμα των διοικητών του νοσοκομείου που δεν αφορά τον Υπουργό. Οι τοποθετήσεις αυτών των διοικητών είναι 1,5 χρόνο η προκήρυξη, οι εξετάσεις διαμέσου ΑΣΕΠ. Θα πρέπει λοιπόν επιτέλους ο ΑΣΕΠ να αποφασίσει να προχωρήσει τις κρίσεις των διοικητών των νοσοκομείων, γιατί 1,5 χρόνο, κύριε Χατζή, ο καθένας ξέρετε τι λέει, θα μείνω, θα φύγω, θα πάω κάπου αλλού, μήπως πρέπει να βρω από τώρα δουλειά. Δεν είναι δυνατόν τα νοσοκομεία να βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, ο Υπουργός το ξέρει, πιέζει, εμείς το ξέρουμε τι πιέζει, όμως πρέπει να βρωθεί λύση άμεσα και ο ΑΣΕΠ να πει τι θέλει να προχωρήσουν αυτές οι επιλογές, όποιες και αν είναι, για να μπορέσουν να δουλέψουν τα νοσοκομεία. Είναι πολύ βασικό αυτό. Κύριε Γιαννάκου. Λοιπόν, να πούμε το εξής. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα νοσοκομεία χρειάζονται προσωπικό. Και νομίζω ότι οι σοβαρές ελλείψεις προσωπικού είναι ένα θέμα το οποίο το αποδέχονται όλοι. Το ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων, δυστυχώς, μετά τον κορονοϊό είναι αρνητικό. Γιατί είναι αρνητικό? Διότι οι προσλήψεις που γίνονται είναι ανακύκλωση του ίδιου προσωπικού, αλλά τι θέλουμε, δηλαδή συμβασιούχοι γίνονται μόνιμοι, θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να μονιμοποιηθούν απευθείας οι συμβασιούχοι και όχι από νέες προκηρύξεις. Και ταυτόχρονα να δοθούν κίνητρα, να βελτιωθούν οι συνθήκες δουλειάς, να αυξηθούν οι μισθοί. Mm-hmm. Είναι γεγονός ότι πάρα πολλά περιφερειακά νοσοκομεία έχουν απολέσει το δευτεροβάθμιο χαρακτήρα. Πολλά κέντρα υγείας δεν είναι σε θέση να κάνουν μια γενική αίματος, μια ακτινογραφία θώρακα. Ασθενοφόρα, δυστυχώς δεν υπάρχουν διασώστες και τα οδηγούν ένστολοι που είναι άσχετοι με τη διακομιδή ή το πάσης φύσεως υγειονομικό προσωπικό. Τα ράντζα είναι γιατί υπάρχουν αυτές οι παθογένειες. Γιατί πολλά νοσοκομεία δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Ακόμη και οι ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, που παρότι μειώθηκαν, είναι στο υψηλότερο ποσοστό από το μέσο όρο των νοσοκομείων της Ευρώπης. Εμείς λοιπόν λέμε ότι θα πρέπει να βρεθούν χρήματα, γιατί εκεί είναι τελικά το πρόβλημα, σταδιακά να συγκλίνουμε με το μέσο όρο της Ευρώπης, θα πρέπει να προσληφθεί το απαραίτητο προσωπικό, εάν θέλουμε να λειτουργεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας με ασφάλεια. Παράδειγμα, είχαμε 450 ΜΕΘ πριν την πανδημία. Στην πανδημία λειτουργήσαν 1.100, τώρα λειτουργούν 900, ασφαλώς είναι πολύ περισσότερες. Όμως είναι κρίμα να χάνουμε ΜΕΘ.
Γιατί στην Ξάνθη η ΜΕΘ έκλεισε, γιατί δεν έχουμε νοσηλευτικό προσωπικό για εντατικολόγους. Έκλεισε στην Έδεσα, κινδυνεύει στην Κοζάνη, κινδυνεύει στην Πτολεμαϊδα. Είχε κλείσει ένα διάστημα στην Άρτα, βρήκε λύση ο υπουργός και λειτουργήσε. Πολλές παθολογικές κλινικές δυστυχώς αναστέλνουν τη λειτουργία. Χειρουργικές αίθουσες. Είναι δυνατόν? Έχουμε ανακαινήσει στην περίοδο της πανδημίας, αυξήσαμε τις χειρουργικές αίθουσες και δεν μπορούμε να τις λειτουργήσουμε και έχουμε λίστες αναμονής για τα απογευματινά χειρουργεία. Δεν έχουν γίνει πολλά. Παράδειγμα στο Αττικό. Λειτουργούν οι 7 στις 14 χειρουργικές αίθουσες. Έχουν γίνει 84 απογευματινά χειρουργεία και έχουμε 5.500 ανθρώπους σε λίστα αναμονής. Αυτά πιστεύω ότι μπορούμε να τα δούμε, μάλιστα, αλλά θα πρέπει να δώσουμε χρήματα στο σύστημα. Ωραία. Θέλω μια καταληκτική ερώτηση από έναν ακροατή μου. Το έστειλε το πρωί, γιατί είχα πει ότι θα είσαστε εδώ και μου λέει να ρωτήσει τον κύριο Γεωργιάδη να μας πει αν τελικώς οι επικουρικοί θα ανανεωθούν για 2 χρόνια ή μόνο για 1. Και αν μπορεί ο ίδιος να κάνει κάτι ώστε να γίνει η ανανέωση για 2 χρόνια, γιατί αυτό που γίνεται κάθε χρόνο με τις γονετήσεις ανανεώσεις, μισό λεπτό, είναι αρχοντικό. Αυτό που μπορώ να πω στους ακροατές είναι, όσο είναι εδώ ο Υπουργός Υγείας, ο επικουρικός δεν φεύγει. Άρα μην ανησυχεί. Τώρα, όταν ήταν 1 ή 2, αυτό είναι Υπουργός Υγείας, είναι τεχνικό ζήτημα. Δεν θα φύγουν. Άρα μην ανησυχούν. Ναι, αλλά λοιπόν, σου λέω, όλος είμαι και εγώ σίγουρος. Δηλαδή, είναι σημαντικό ότι ανανεώνονται οι συμβάσεις, αλλά για να υπάρχει μια εργασιακή, έτσι, για να μην υπάρχει ισορροπία, εργασιακή ανασφάλεια και ισορροπία, είναι καλό να μονιμοποιηθεί. Πόσο χρόνο έχουμε? Να πω δύο λόγια. Μισό λεπτό, κύριε. Μισό λεπτό, γιατί ακολουθούν και άλλοι. Ορίστε. Έχουμε κλείσει, κύριε Γεωργιάδη. Έχετε ένα λεπτό. Ως προς τον ΑΣΕΠ, δεν έχει καθυστερήσει ο ΑΣΕΠ. Ο νόμος που προτάσσει τη διαφάνεια είναι βαρύς νόμος. Οι διαδικασίες του είναι δύσκολες. Δεν θέλω να κατηγορήσω τον ΑΣΕΠ σε αυτήν την κατηγορία, γιατί ειλικρινά. Καθυστερεί αρκετά. Η διαδικασία έχει καθυστερήσει, αλλά όχι ότι φταίει ο ΑΣΕΠ. Ήταν 1.000 υποψηφοί. Μόνο έλεγχος νομιμότητας των χαρτιών αυτών των 1.000 υποψηφίων. Τεστ, αξιολογήσεις, συνεδρίες κλπ. Είναι μια βαριά διαδικασία. Ας δώσουν στον ΑΣΕΠ υπαλλήλους. Είναι μια βαριά. Εντάξει. Θέλω να πω. Δεν θα καταλήξω. Το ΑΣΕΠ τον κατηγορούμε για πολλά. 4 χρόνια να μελετηθεί όμως, κύριε Υπουργέ, είναι πολλά. Δεν είναι 4 χρόνια η διαδικασία. Κύριε Γεωργιάδη, έχουμε κλείσει. 2019 τώρα ολοκληρώνουμε. Έχουμε κλείσει, κύριε Γιάννακο. Κύριε Υπουργέ, έχουμε κλείσει. Έχουμε κλείσει. Σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε εδώ από μαζί μας. Όχι, τέλος. Ωραία, μένουμε καλά πάντα. Γιατί αλλού που πάτε ένα τεταρτάκι σας κρατάνε. Σήμερα σας κρατήσαμε 1.5 ώρα. Ποιος τη χάρη σας. Εκεί που πάτε στο Στασίδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Παγόνη. Είστε καλά, ευχαριστώ. Πάω στο Στασίδι, αν ρωτάτε τον κύριο Πρωτοσάλτη, έχω κάτσει και 2 ώρες για να είμαστε. Ορίστε. Αν εννοεί τον κύριο Πρωτοσάλτη, έχω κάτσει και 2 ώρες. Στο ραδιόφωνο. Ναι. Στο ραδιόφωνο και σε μένα να καθίσετε 2 ώρες. Στην τηλεόραση όμως δεν έχει τέτοια. Πηγαίνετε το πρωί στο γνωστό δίδυμο. Είμαι τη Κονόμονη και άρχισα να βλέπω. Πάτε κιούτι. Είναι φίλοι μου, λέει, είπατε, και ειδικά, άρεσε, αλλά όλοι είναι. Αλλά όχι να μου λέτε τώρα εδώ, είπατε ένα σωρό πράγματα σήμερα. Θα ήταν πιο ευτυχής ο κύριος Γεωργιάδης αν είχε περισσότερα χρήματα στη δημόσια υγεία, είμαι σίγουρος. Όλοι οι άνθρωποι σε αυτή τη ζωή θα θέλαν περισσότερα χρήματα. Δεν μπορούσα να αποτελέσω εξαίρεση. Σας ευχαριστώ όλους, να έχετε καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο σε όλους εσάς. Χρόνια πολλά για την εθνική επέτειο, ζήτω το έθνος. Χρόνια πολλά σε όσοι γιορτάζουν αύριο. Δημήτριδες αύριο, ναι, Δημήτριδες. Στείλτε καλά μήνυμα, παιδιά, και Δήμητρες και τα λοιπά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.